Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί μάχη μου δυνατό, ξυπνητό, ακμεότατο, με φωνούλα στεντόρια. Χρειάζεται και το ζέσταμά της κάθε φορά. Έτσι πράττουμε και όταν τραγουδάμε. Καλά, εκεί το ζέσταμα είναι να πίνουμε κανένα τζινάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν προβαίνουμε σε ασκήσεις. Οι ασκήσεις, εδώ οι εφάμιλες για να ανοίξουμε και τα μάτια μας και να ανοίξουμε και τις φωνικές μας κορδές, είναι μια φραπεδάρα. Πίνει σήμερα, Στέφανε, δεν σε βλέπω. Δεν έφερες καφέ. Καλημέρα στο εκλεκτό κοινό, Παπίνο. Δεν έφερες καφέ, τι. Έφερα μία φρέντο. Α, εσπρέσιο. Είσαι ωραίος. Όπως λένε στη Βόρειο Πολογράφο Ελμπασάν. Έτσι. Πού τον παίρνεις, Τούμποβιτς. Ε, Τούμποβιτς. Άρα εξακουστεί τούμπα. Έχουμε γίνει τόσο εκλεκτοί στους καφέδες. Πλέον το έχουμε γίνει τόσο ψήρες. Το λέω κάθε μέρα και το σκέφτομαι και είναι από τα θέματα που με απασχολούν πραγματικά. Που δεν συμβιβαζόμαστε με ό,τι και ό,τι. Αν δεν βγεις καλό καφέ, απορρίπτεις μαγαζί. Λέω, δεν ξαναπατάς. Όλοι το καταλαβαίνουν. Παλιά δεν ήξερες τι έπαιξε. Παλιά δεν ήξερες τι θα πει καφίζα. Έχουμε γίνει σομελιέ κανονικότατα του καφέ. Καταλαβαίνουμε τις ποικιλίες. Τρεις δόσεις ρομπούστα με μια μισή αράμπικα. Έτσι. Κολομβιανή. 22 παγάκια και 7,5 ζάχαρες και στέβια. Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Μαζί με τον Στέφανο Παρεούλα και σήμερα θα πορευτούμε στα πρωινά μας, θα πορευτούμε στην περιδιάβασή μας για να ανοίξει το ματάκι σας και το δικό μας ταυτόχρονα. Η συζήτηση πάντα θα είναι ένας καλός καφές, μια καλή εκπομπή, όλα μπορούν να βοηθήσουν. Μια καλή κουβέντα, πες τα μια καλή αγκαλιά, ένα παλό χτύπημα στην πλάτη, ένα χάιδεμα στο πίσω μέρος της κεφαλής. Αυτά είναι όλα και νοητικά και μας τα προσφέρουν οι ακροατές μας καθημερινά με την παρουσία τους, όπως αυτή εδώ η γραμμούλα που θα μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπάτμαν. Καλώς τα αγόρι. Καλημέρα και στο Κλάους. Κλάους. Κλάους Αλόφς. Τι γίνεται. Καλά είμαστε, εσύ? Εδώ στα υψίπεδα του Κολάν. Στο Κολάν, τι γίνεται, δεν ξεκολάν από εκεί. 15 βαθμούς νύχτα, ψιλοψύχρα. Καλά είναι 15 βαθμοί. Ναι, εντάξει, με μεσανέβη. Μάλιστα. Πώς ακούμε, σ' ακούμε λίγο. Πολύ καλά, άριστα. Άριστα. Καμπάνα. Αυτά ναι. Θέλουμε. Αυτά θέλουμε. Ήπια νύχτα πρέπει να πέρασες, ήπια είναι. Πολύ ήπια, ναι, χαλάρι. Χαλάρι, δεν είχε τίποτα τόσο. Και πάλαξες, κάποιες διεθνική. Τι να δεις τώρα, εθνική. Τι κάναμε. 2-1 χάσαμε. Σταύρο Παζαρέντζη είχαμε. Δεν βγήκα έξω, χθες γι' αυτό είμαι έτσι. Γιατί έτσι, τι συνέβη, τι σου συνέβη? Κρύο είχε, ρε μαριό μου. Πας να μαλώνεις πάλι στο καφεντίο. Μάθαμε τελικά γιατί υπήρξε αυτή η διένεξη. Όχι, αφού δεν ήξερε κανένα. Ας πούμε, αλλοιώθηκαν όλα. Αλλοιώθηκαν. Τα σάκια, ποτήρια. Α, είχαμε τέτοια φασαρία. Ναι, γενική σύραξη, αφού ο κάπελας έπαθε σοκ. Μάλιστα, γενική λέει σύραξη, αλλά στο τέλος κανένας δεν ξέρει για ποιον λόγο. Μιλάτε σήμερα? Εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Α, οκ, εντάξει. Γνωρίζεστε αυτοί που ήταν? Εντάξει, ένα περνάκι ώρα. Ναι, μωρέ, εντάξει, τι είπες αυτό, πάρε να τα σάκι στη μάπα. Και αύριο φλαράκι, άρεσε, μ' αρέσει. Φιλικά επεισόδια. Έτσι, έτσι. Τι έχει σήμερα το πρόγραμμα? Δεν ξέρω, να δω. Προβληματισμένο σε βλέπω, δεν έχεις κατασταλάξει? Έχει κρύο και δεν ξέρω τι να κάνω σήμερα. Τραχανά? Μπορεί να σου κάνω τραχανά. Καμιά σου πίτσα, κανένα βραστό. Τέτοια δεν σ' αρέσουν. Τραχανά, έτσι, τίμιο. Με λίγο τυράκι αυτό. Ναι, πάντα. Μάλιστα, ωραίο πρωινό. Ξέρω, δεν έχουμε για το τζάκι, περιμένουμε να μας φέρουν. Α, γι' αυτό δεν υπάρχει διάθεση για. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό να πω. Για brunch. Μάλιστα. Αν αυξηθεί εδώ από εκεί το να κάνει τρία κούτσου να τη βγάλω το τρει μέρε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και άμα πουλήσει καμιά τρέλα, πέτα κάνε τα σάκι στο κεφάλι, κάνε ξύλο, κάνε τέτοιο. Στείλε κανένα δυο τρει από το καφενείο. Στείλ το στον καφενείο. Και πες ότι αυτό ήταν που σα είπε. Ξέρετε τι είπε αυτό για εσά, α πούμε, όταν είπατε και τέτοια. Πάμε και άλλο τέτοια. Μάλιστα. Εκπομπά, σήμερα έχουμε ποικίλη ύλη θεματολογία. Θα έχουμε και έρευνε, θα έχουμε και τα πάντα. Καλώ έγινε. Έτσι, ένα λόγο επειδή. Κλασικό. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287.
και 3 οκτάρια τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας ο φίλος μας. Ο Δημήτρης δεν μας πάρει σήμερα την συνταγή της ημέρας, δηλαδή πώς να κινηθούμε. Κάθε φορά μας έχει κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα, να μην είναι μόνο καφέ και τσιγάρο και τελειώσαμε το πρωινό τους. Λέει, βάλε κανένα σπλινάντερο, βάλε κανένα κοκορέτσι, βάλε κανένα αυτό. Δεν μας είπε, εντάξει, θα τον μπορούμε να το βοηθήσουμε εμείς. Έχει καμιά. Κάνε το σκουμπράκι του καπνιστό. Σκουμπράκι καπνιστό πρωί-πρωί και τσιμπουράκι. Τι θα του έλεγε εσύ τώρα, αν θες να μας ακούει, ας πούμε, να το βοηθήσουμε. Τι θα του πρότεινε για. Τσιμπουράκι με ζέ αυτή την ώρα, light. Ναι. Αν τα έχει εύχερα. Οπωσδήποτε για άσπρο, με άσπρο τα ράμα. Συγγνώμη, τσιμπουράκι, πάντα άσπρο. Ναι, 6 και 9 το πρωί. Ναι, φυσικά, κατά... αν είσαι 6-9 το πρωί, θέλει να πιει τσιμπουράκι, άσπρο τα ράμα, ναι. Επιγόντως. Ναι, ναι. Ψωμάκι μπαγκέτα. Μόλις έχει ψηθεί, ναι. Χαλαρή να ρίχνει βουτιά, σαν φτιάρι, σαν πατόφιαρο να βγει, ναι. Το ταράμα. Χρειάζεσαι λίγο καυτερό, ναι. Τσούσκα, ναι. Όπως λέμε στο χωριό, ναι. Και ένα άλλο αρμυρό της αρισκίας σου. Εντάξει, ένα απλό πρωινό. Απλό, απλό, ναι. Και αν έχεις κανένα κοτέτσι, χτύπα και δυο αυγά. Αν έχει και ο γείτονας, ας πούμε, χτύπα και το γείτονα, πάρε και τα αυγά του. Καγκανάς ίσον ομελέτα, έτσι. Μάλιστα, κύριες και κύριοι, συνταγή της ημέρας, εδώ από το λόγο, επειδή ένα απλό πρωινό, το οποίο θα σας δώσει ενέργεια, αντί μπάρας δημητριακών, τώρα μην αναζητήσεις. Ναι. Αυτό φαντάζομαι να το κάνεις σε μία μπάρα και να το τρως όλο αυτό. Να έχεις... Σε μπάρα δημητριακό. Ναι, ρε παιδί μου, μπάρα σκουμπρί. Να ζητάς. Μπάρα αρμυρών. Μπάρα αρμυρών. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα, πρέπει να έχει βρώμη, σίκαλη και όλα αυτά. Τα... με τροφόλαδο. Δηλαδή. Έτσι. Διότι μπορεί να είσαι και λίγο παράξενος, ας πούμε, έτσι, στις συνταγές. Εδώ λέει ένας 19χρονος απείλησε να μαχαιρώσει τον πατέρα του επειδή του έδωσαν σαλάτα για βραδινό. Σοβαρά. Στο σπίτι τώρα, μαμά, μπαμπά, τι έχουμε να φάμε και τέτοια. Ναι, λέει. Μου δίνω δίκαια και εγώ το ίδιο θα έκανα. Τα έκανες, ε. Δεν υπήρχε περίπτωση να φάτε σαλάτα, ας πούμε, στο όχι, σπίτι. Λες, για τι? Βραδινό σκέτο. Ναι. Στα 19 σου. Δύσκολα. Πρέπει για αμνό να βοσκάω ή για μπαξμπάνι να τρώω. Λίγο δύσκολα. Δύσκολα. Όταν η μητέρα, λέει, ενός 19χρονου στη Βρετανία του σέρβιρε σαλάτα για βραδινό, σίγουρα δεν περίμενε την αντίδρασή του. Ο Κάλου που λέει, άρχισε να βρίζει. Λες να έγινε κάτι τέτοιο και στο καφενείο και του Δημήτρη στη Σαμαρίνα. Να τους δώσανε σαλάτα αντί για κανένα κοψίδι και να ξαναπετά το τασάκι. Χτυπούσε, λέει, τις πόρτες, αναποδογύριζε το τραπέζι και τις επιτέθηκε με αποτέλεσμα να τον διώξει από το σπίτι. Αμέσως κλείθηκε ο πατέρας της οικογένειας να γυρίσει στο σπίτι, ο οποίος μάζεψε τα ρούχα του γιού του και του τα έδωσε, ζητώντας του να φύγει. Κανονικά αποβολή. Ναι. Brexit για τον νεαρό. Ο 19χρονος άρχισε να πετάει ό,τι έβρισκε μπροστά του, εκφράζοντας παράπονα. Λίγο Ιβάν Σαββίδη στην Τούμπα μου έκανε. Κάτι αυτό. Μπήκε μέσα μενόμενος. Έλειπαν κάποια ρούχα, τον προσπάθησαν επιτυχώς να χτυπήσει και τον πατέρα του. Τελικά έφυγε, αλλά λίγο αργότερα ξαναγύρισε, σκαρφαλώνοντας το φράχτη στην πίσω αυλή και κόβοντας το λάστιχο του νερού με ένα μαχαίρι, με το οποίο απείλησε ότι θα σφάξει τον πατέρα του. Τότε ήταν που κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον νεαρό, ο οποίος προειδοποιήθηκε από το δικαστή ότι την επόμενη φορά που θα επιστρέψει θα μπει φυλακή. Δεν ξέρω να του κάνει καμιά προειδοποίηση και για το διαιτολόγιο του. Ας πούμε, άλλαξε το βρεαγόρι μου, πολύ κρέας, πολύ ορμόνης, έτσι τώρα τα νεύρα. Ή στην Αγγλία πριν τα υβριδικά χόρτα που βάζουμε εδώ στο Χαριλάο καπνίζουν. Ασφαλιστικά μέτρα, λέει, δεν έχουν ληφθεί και ο νεαρός επισκέπτεται συχνά την οικογένειά του, μάλλον για να δει τι φαΐ έχει. Για σαλάτι το πάει. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην Αγγλία. Κοίταξε, μέσα από τώρα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να επέλθει και κάτι. Σε όλα προσπαθούμε να αντλήσουμε μια θετική αποτύπωση και μια θετική εντύπωση. Ότι ίσως να συνετιστεί και να καταλάβει το λάθος του και να αρχίσει να τρώει σαλατούλα και αυτό να το βοηθήσει στην υγεία του. Είναι ένα μέσο να. Εγώ νομίζω για δίωξη μου πάει. Κάθε μέρα η μαμά σαλάτα θα έχει. Λες, από εκεί θα το φάνει. Πώς λένε, ας πούμε, το... ένα άγχος, ας πούμε, κάποιοι που έχουν πάει στο σπίτι και βρουν τις παντόφλες ζεστές. Σωστά. Ένα δεύτερο άγχος θα είναι μην πας στο σπίτι και βρεις μόνο σαλάτα. Σαν τον άλλο το συνταγματάρχη και πήγε στη δουλειά με λουχαγόσημα την άλλη μέρα. Δεν το ξέρω αυτό. Το τζάκετ, βέβαια. Ναι, τι. Είσαι συνταγματάρχης τώρα, ναι, έτσι, ναι, του στρατού, ας πούμε. Ναι, είμαι. Και πάω στο σπίτι. Ναι. Και την άλλη μέρα φοράς τζάκετ λοχαγού. Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Α, το ξέχασε λοχαγό στο σπίτι. Μάλιστα, έχει γίνει αυτό. Είναι αστικός μύθος. Αστικός μύθος, αλλά αυτή η αστική μύθη. Μάλιστα. Καμιά φορά. Ναι. Μπορεί να είναι βγαλμένη αντί μέσα. Αντί να είναι ζεστές οι παντόφλες, είναι τα αστέρια ζεστά. Τι θα πάμε σήμερα, σαλάτα. Οπότε να ξέρετε, αν τώρα για τους νεαρούς φίλους της εκπομπής, έτσι ας πούμε, για τους έφηβους αυτά που ξεκινήσαν και τα σχολεία, αν πάτε το βράδυ στο σπίτι, γυρίσετε από μια κοπιαστική μέρα, φροντιστήρια και τέτοια και δείτε
στο τραπέζι μόνο σαλάτα, να ξέρετε ότι αυτό αποτελεί ένα μήνυμα της οικογένειάς σας. Ναι, όχι για να αλλάξει το διατροφολόγιο σας, αλλά ότι μάλλον ήρθε και ωραίος να τα μαζέψει. Ναι, άμα είσαι τώρα 19-20 χρονών γαϊδούρη και είσαι στην πρώτη ηλικίου, ας πούμε, πώς έλεγες εσύ χθες, είχες 27 χρόνια, αλήθεια. 27 χρόνια. Γίνεται να είναι 27. Πήγε από το σχολείο, έμεινε. Ποια ήταν η ιστορία του, δηλαδή? 27 χρόνια. Ναι. Εντάξει. Ναι. Πήγε. Έβγαζε φωτογραφίες, ακόμα δεν υπήρχαν τα κινητά. Έτσι, ακόμα ναι. Είχαν βγει τα Μοτορόλα, αν θυμάσαι. Ναι, κάτι παντόφλες και τεράστιες. Φωτογραφίες δεν υπήρχαν να βγάλεις στο σχολείο, το έβγαζε με την Kodak την παλιά, με τα 24 για τα φιλμ. Ναι. Μόνο από εκεί έβλεπε σχολείο. 27 χρόνων. Εντάξει, τα έμαθε καλά. Τα έμαθε καλά. Φυσικά τα έμαθε καλά. Όλους τους βραπέδες, όλους τους χυμούς. Τα... Ποια ήταν η εξέλιξη του αυτού του ανθρώπου, με τι ασχολείται? Μεγάλος επιχειρηματίας αγρότης. Έτσι πάνε αυτά. Το κατέχεις τόσα χρόνια. Πρέπει να σε θέλει κιόλα, άμα είσαι και λίγο πασοχτσής. Εντάξει, παζογάρα. Έτσι, έτσι. Και τα σκυλιά γουλιστέρι είναι αμαλάκι. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα από την πόλη του Μπάτμαν. Καλώς το να. Την Gotham City των Δυτικών Συνοικιών. Έτσι, έτσι. Καλημέρα και στον MVP. Καλημέρες. Είσαι το καλύτερο βιολί, MVP. Έτσι λες εσύ, Κρέας. Δυνατός. Δεν μου λες. Ναι. Δεν πιστεύω, σαν στη Μαρμίτα που έλεγες βιολί με μια... τι? Με μια χορδή. Πώς έκανες βιολί με μια χορδή? Ναι, το θυμάσαι. Ρίξε χορηγούς, λέω, τι βιολί θα παίξουμε. Σηκώθηκες κιόλας. Ναι, ναι, τι να τους κάνω, πρέπει να κάνω και μια παράσταση. Έτσι. Ο βιολιστής της στέγη. Έτσι. Δεν μου λες, θα μου λύσεις μια απορία σαν φούρναρης? Ναι. Λουκανόπιτα ή λουκανικόπιτα? Δεν τίθεται αυτό. Κοίταξε, το λουκανόπιτα εμείς το λέγαμε παλιά. Τώρα, κοίταξε, εμείς, εγώ είμαι τόσο παλιός που το πίτες έχω προλάβει που το γράφαν και με δύο ταφ. Ποιο? Παλιά που ήταν και με δύο ταφ. Άλλο άκουσα. Δεν άκουσα το ταφ. Ναι. Τα δύο ταφ ενωμένα τα άκουσα. Ναι. Σαν παλιός φούρναρης και στη πιάτσα που είσαι κανένα μιλφέικ τρως. Άσε, γιατί αυτά τα μιλφέικ. Άκου τώρα. Ξέρεις, πάλι καταγγέλω. Καταγγέλω και σήμερα τις μανάδες. Εδώ είμαστε που κάνουν σαλάτες. Πιο πολύ χάρηκαν αυτές που είχε σχολείο, γιατί πήγαν όλες για καφέ. Όλες οι καφετέρες της Αυρούπολης γεμάτες. Έτσι δεν τις έχονται Σάββατα. Εγώ τι παρατήρησα άλλο, ξέρεις? Τι? Όλα τα στόρια όλο το πρωί είναι κλειστά. Ξέρεις τι γίνεται μέσα? Το γάλα μαύρο. Σαν στόρια το σπιτιό, ναι. Βέβαια, έχουν πάρτι οι γονείς μέσα. Επιτέλους φύγανε. Α, αυτό λες. Καταρχήν στα Αυρούπολη δεν είναι καφετέρειες. Πού τις είδες γεμάτες? Ήταν όλες. Α, αυτές που είχε, μάλιστα. Ναι, τώρα έχουν ανοίξει κάποιες νέο καφετέριες, έτσι 24ωρο, τέτοια που κάνουν εσπρέσα και αυτά και ιστορίες. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Και γεμάτες, τσίκι τσίκι ήρθαν εδώ, εγώ έβγαλα πράγματα, λέω. Τι έβγαλες το ψωμάκι χαμός, σου? Γιατί δεν έγινε τίποτα. Όλα, μην πάρεις αυτό, πάρε εκείνο. Όλα, όλα κόστανε από τους καφέδες εκεί, φέρε το καπουτσίνια και τέτοια όλα. Κάνεις και καφέδες? Όχι. Α. Πήραν και καφέ. Παίρνουν τα βουτήματα. Κανονικά πρέπει να κάνω, αλλά τέλος πάντων. Σέβομαι τα καφενεία εδώ που. Επαγγελματίας, ναι. Βάλε και νόβα, βάλε και τέτοιο. Να βλέπεις τα παιχνίδια. Κάντα όλα. Κάντα όλα, ρε παιδί. Σαν παρατηρητής και σαν βαθμολογητής εκεί πέρα, είχε τίποτα υπερπαραγωγή για αγιασμό εχθές? Κάποια ενδυμασία, κάποια κομμωτήρια, τίποτα είχαμε? Είχε, ναι, έχει. Σε λέω πιο πολύ χαίρονται, φίλε. Ναι. Πλέον έχει αλλάξει αυτό. Εγώ που βλέπω, ας πούμε, που παίζω και ερασιτεχνικά μπάλα και αυτά. Και ξέρεις. Βλέπω τις ακαδημίες και αυτά. Οι πατεράδες τώρα δεν συνοδεύουν τα παιδιά. Ισχύει. Στις μπάλες και είναι, οι γυναίκες είναι χειρότερες. Αυτά που κάνανε οι άντρες αρχές 2000, ξέρω εγώ, που λέγανε βάλε αυτόν, βάλε εκείνον. Έτσι. Τα λένε αυτές τώρα που είναι και άσχετες και μιλάνε και άσχημα. Δεν είναι αυτό, να ρε, άσχετες. Ας σου βρω εγώ κάτι πολύ σχετικούς πατεράδες. Ναι, ναι, όσο ξέρουν. Δηλαδή θεωρούμε ότι οι πατεράδες ξέρουν από μπάλα. Κοίταξε να σε πω κάτι. Συνήθως αυτοί είναι αυτοί που δεν έχουν γυμναστεί ποτέ, δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα, δεν έχουν... Γενικά με τον αθλητισμό αυτοί είναι χειρότεροι. Εντάξει, ένας που έχει παίξει μπάλα δεν τα κάνει αυτά. Ναι. Αλλά οι γυναίκες που είναι εντελώς άσχετες αρχίζουν εκεί. Βάλε αυτό να κάνει εκείνον, μαλώνουν τους προπονητές. Χάμος. Ναι, αυτό σου λέω, είδαμε τόσα χρόνια το πόσο προοδεύσαμε, ας πούμε, σαν παιδεία αθλητική και σαν εντύπωση και άποψη πάνω στο ποδόσφαιρο, επειδή ήμασταν όλοι πολύ σχετικοί, ας πούμε. Είδαμε τους πατεράδες, φούλ με στη σκητοσύνη του ποδοσφαίρου. Μόνο εκεί πάει, πάω και βγάζω το καπέλο στις ακαδημίες. Ναι. Στις ακαδημίες που ρίχνουν πέντε στον Άρη. Α, να τα. Να μην χάσεις, να βγάλεις το σογιά από την κολοτσέπη πρωί-πρωί. Να μας το σκαρφώσεις το σπλινάντερο μέσα, χαρακύριε Ιαπωνικό, δεν τρέπεσαι λίγο. Λένε ούτε μπράβο, ούτε μπράβο δεν βγάζουν οι γονείς έξω από τα κάγκελα. Τώρα δεν θα σου δώσω καμιά ευχούλα για το φούρνο πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν στον Άρη, προφανώς αυτά τα παιδάκια θα έχουν μεγαλώσει και θα έχουν γίνει και 30 χρονών.
Εκείνο το καταπληκτικό ναι. βίντεο θα το έχετε δει όλοι στο YouTube, που είναι ένας αγώνας ακαδημιών Άρης Ηρακλής. Ναι. Που έχει από πίσω, ας πούμε, ναι. ο οποίος. Δεν έχει, κανένα 5-6 χρόνια. Όχι, παλιότερο είναι, παλιότερο. Που με το σφυ... Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε το και δείτε, γράψτε. Ας πούμε, φοβερό, FVR Ηρακλή. Στο όπεν έπαιζε ο Κατσαμπής. Να το βρείτε, ας πούμε. Ξεκινάμε με το που σφυρίζει ο διαιτητής κατευθείαν. Άιντε βρε, πάμε και τίποτα. Έχει, ας πούμε, έτσι μια ενασχόληση με τον διαιτητή, μάλιστα. Σαν τους έφηβους από την Κένια είναι. Είναι όλοι 15 χρονών. 47 χρονών που φύγαν τα δόντια, ακόμα τρέχουν μαραθώνιο. 15χρονοι. Μάλιστα. Είναι τα διαβατήρια που να έρθουν. Έγινε, Δημήτρη μου. Φιλιά. Τσαο. Τα σχολεία τα οποία ξεκίνησαν. Τα σχολεία τα οποία πλέον απαντήθηκε το ερώτημά μας. Πήρε θέση ο Υπουργός Παιδείας, για την ώρα έναρξης των μαθημάτων θα είναι η 9η πρωινή από εφέτος. Κακή ώρα, λάθος ώρα. Κακή ώρα, γιατί λες κακή ώρα? Κακή ώρα διότι οι γονείς πρέπει να πάνε για δουλειά. Πώς θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο? Τα αφήνουν και πηγαίνουν. Οι γιαγιάδες δεν υπάρχουν πλέον. Το όλες πάνε για τη θέρμη μεριά. Λέχι, τι έχεις τη θέρμη? Ναι, μπουακόλα. Α, αυτό. Κιμητήρια εκεί. Οι γιαγιάδες παππούδες φεύγουν. Ποιος θα τα πάει τα παιδιά? Η νεολαία φύγει εξωτερικό. Τους έδιωξε. Ναι. Άρα θεωρείς ότι τίθεται ζήτημα? Ζήτημα, ναι. Θα υπάρξει θέμα, θα γίνει ιστορία, εγώ πιστεύω. Λες, ναι, κάτι θα γίνει και θα αλλάξει αυτό. Εγώ τα παιδάκια πάντως βλέπω ότι δεν θα τα πολύ στεναχωρήσει αυτό. Σκέψου να ήσουν εσύ και να ξυπνάς τώρα 9 παρα 10 για να πας 9 η ώρα. Πώς θα γίνει να ξυπνήσει 9 παρα 10 άμα είσαι παιδάκι, σε ξυπνήσει η μαμά? Η μαμά πρέπει να πάει 8 ώρα στη δουλειά, ανοίγει το σούπερ μάρκετ 8. Δεν ξέρω, εγώ πάντως σαν παιδάκι αν ήμουνα θα το πανηγύριζα. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι όλα τα παιδάκια. Κάποια πηγαίνουν και μόνα τους, κάποια αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια. Σκέψου τώρα, εγώ δεν αφήνω τώρα μέχρι συγκεκριμένο... του δημοτικού μπορεί να αφήσει παιδάκι. Εδώ το γυμνάσιο δεν πιστεύουν οι κοριτσάκια. Εγώ φίλους που έχουν παιδί ναι. γυμνασίου, δύσκολα φοβούνται ρε, αφού έχει γίνει η ζούγκλα. Εντάξει, το πρωί. Το πρωί, φυσικά. Εγώ πιστεύω ότι τα πηγαίνουν στο σχολείο για να πάνε. Γιατί άμα δεν τα πηγαίνανε, σου λέει δεν πάμε καμιά βόλτα από το φούρνο από εκεί. Από το μικρός Κωστάκης, μια χαρά τα μαθαίνουν τα ζήτημα. 27 χρονών μόνιμος. Κανονικά στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε βέβαια η ώρα έναρξης των μαθημάτων να είναι 9:45 μόνο το πρωί. Το πρωί. Τουλάχιστον ρε παιδί μου να υπάρχει μια έτσι τσαμπιοσλική ώρα, έστω θέλει, και. Θέλει. Ναι, χρειάζεται αυτή η πόλη. Έχουμε άλλα ρολόγια στο βορρά. Ναι, για να έχουμε έτσι μια διαφορετική αίσθηση και προσέγγιση. Θα το κάνουμε, ξέρω εγώ, σαν τους ομίλους του Europa League. Να ξεκινάνε τα μισά 8, τα άλλα να μπαίνουν στις 10. Ρε παιδί μου να είναι χωρισμένα σε δύο ομίλους, ας πούμε, τα παιδάκια. Έτσι. Κάπως έτσι. Πώς είχε μεσημβρινό, θυμάσαι, όταν είχε πολλά παιδάκια, ένα πρωινό, ένα μεσημβρινό. Ναι, εμείς αυτά δεν ξέρω. Εντάξει, εσείς στην επαρχία νομίζω πρέπει να ήταν όλα πρωινά. Όλα πρωινά. Όλα πρωινά, εντάξει. Ναι. Σε εμάς ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν εσπερινό, ήταν και πρωινό. Ήταν κομψή-κομψά. Όταν ήμασταν, επιστρέφαμε από πρωινή βάρδια, δηλαδή σχολούσαμε Παρασκευή 2 η ώρα, ξέρω εγώ. Και ερχόμασταν Δευτέρα να κάνουμε μάθημα 2 η ώρα πάλι το μεσημέρι. Ήταν το καλύτερό σου, γιατί και στρίμερο. Όταν... Δημόσιος υπάλληλος, ναι. με ρεμπό. Όταν ήταν όμως το να σχολάς Παρασκευή, απόγευμα και Δευτέρα πρωί, τα αθλητική Κυριακή βλέπαμε τίποτα. Δεν είχαμε άποψη για τις φάσεις. Χάσαμε τα μισά αθλητική. Χάσαμε το μαμουζέλο. Κανονικά. Γιατί όταν γινόταν 9-10 η ώρα, σου λέγανε πάνε κοιμήσου. Μα όχι αυτό. Γιατί περίμενες. Μα μετά έχει και το Terminator να δω, δεν γίνεται. Περίμενες να έρθει και το βίντεο από την επαρχία για να παίξουν οι φάσεις. Γιατί τότε μέχρι να παίξουν οι φάσεις έπρεπε να έρθει λίγο έτσι, ας πούμε, με το μοτοσάκο. Και παίζανε τις δικές μας ομάδες κάτι σε 11.30. Από τότε η ασυδοσία. Από τότε το κατεστημένο τη αθλητική τη Κυριακή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι έγινε, αδερφέ? Μάλλον στον παλικάρι μας. Τι έγινε? Εδώ πρωτοπόρος. Έτσι. Τα αφεντικό, αφεντικό της πόλης. Τι λέει? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά, φίλε. Πάμε για δουλειά. Α, έτσι. Αργά. Ναι, τώρα αλλάξαν τα κόσια. Αλλάξαν τα κόσια. Τι ωράρια έχουμε πλέον? 7-4. Μάμα, άμα είσαι πρωτοπόρος, τελείωσα. Πριν με τον Άρη στη Β' και στη Γ', 4 το πρωί έπιανε δουλειά. Αυτά. Μα εγώ στο λέω για καλό, ότι ανέβηκε ο Άρης, ανέβηκες και εσύ, ας πούμε, σε εργασιακή κλίμακα. Ναι. Αυτό. Έγινα τώρα το τραγούδι να βάζει Σαββατοκύριακο μια χαρά, γιατί εγώ τραγουδάρα. Γι' αυτό που είσαι ολομέλεια και τέτοια. Τραγουδάρα λέει. Λένε τα μαυρόασπρα γατιά. Τα μαυρόασπρα γατιά, ποια είναι τα μαυρόασπρα γατιά? Του Όφη που παίζει ο Πάκ το Σάββατο. Όχι, ο Κλεανθιακός. Δεν ξέρεις, το Σάββατο είναι φιλικό, Φιλικό γιατί? Τώρα τι να είχατε να λέγαμε. Αυτοί μόλις τους να παίζουν δεν μπορούν να κερδίσουν τον εαυτό τους, ρε φίλε. Μα ο Πάκ χάνει συνέχεια από τον Όφη. Έχει πολύ κακή παράδοση. Άσε μας τώρα, ρε. Πες μου μια νίκη που έκανε τα τελευταία χρόνια. Άσε μας τώρα. Πες μας εσύ τι, πώς σώθηκε ο Όφη πέρυσι, δεν ξέρω εγώ.
Πως ανέβει και θες να πεις. Το οποίο το κέρδισε τέλει που κάνατε την κλήρωση. Ποιο. Ένα αυτοκίνητο που κάνατε την κλήρωση, ποιος το κέρδισε. Ποιοι κάνατε την κλήρωση. Στον Όφη, είσαι ανημέρωτος Βατμανίδη. Γιατί κλείσω, δεν παίζω τώρα τζόγο, αφού πάντα χάνω. Τι κάνα. Βγάλα κάτι λαχνούς. Ποιος τους είχε πάρει. Ποιος λες εσύ τώρα, εσύ κάτι θες να μας πεις τώρα, αλλά δεν μας το λες πολύ. Ένας από το Ροστόφυρα, από το Κόπουρα, και πήρε τους λαχνούς, ε. Δεν το φωνάξαμε και στο χωριό να πούμε το καλοκαίρι είχαμε 300 απόλυτους στη γιορτή κερασιού, απόλυτους λαχνούς. Δεν φωνάζαμε αυτό, να ανεβεί και η νίκη Αναστασιάς, ξέρω εγώ πρώτη εθνική άμα είναι τόσο. Έτσι. Ρε, τι έχει να γίνει την 7η αγωνιστική. Έβρε με αυτή την 7η αγωνιστική κάποια. Θα γελάνε και πεθαμένοι. Μάλιστα, εντάξει. Από τώρα, πότε είναι, ποια ημερομηνία πέφτει το μάτς. 20 κάτι Οκτωβρίου, πριν την παρέλαση. Πριν την παρέλαση. Πριν του Μίτσου. Αυτό είναι το 20-21. Πριν την παρέλαση είναι για να μην κάνει η παρέλαση ο Λουτσέσκου. Μάλιστα. Πάντα κάποιοι προπονητές δεν παραβρίσκονται στα κεντρικά επίσημα VIP της Λεωφόρου Νίκης. Α, μπράβο, μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν παραβρίσκονται. Για την κειμενικότητα ξεγυλίζει. Μάλιστα. Έγινε. Θα με πάρεις Παρασκευή να τραγουδήσεις μαζί μου. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις αυτό το πολύ καλό τραγουδάκι. Ναι, ναι. Αυτό το κολοτράγουδο έγινε καλό τραγουδί. Ναι, καλό τραγούδο έγινε. Μάλιστα. Έγινε. Ναι, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Φευγάτος εδώ πρωτοπόρος επέστρεψε, επέστρεψε στις ετζιανές του. Το στήριγμα. Αλλά είναι πολύ ήρεμος βέβαια. Εγώ διακρίνω μια. Φυσικά. Πραγότητα, ανυφαλιότητα. Είναι η κορυφή. Είναι η κορυφή τελείως. 5-0 συντελεστή στα Παστέλια. Έχουμε και αυτό, έχουμε και τα τέτοια. Πρωτοπόρος. Το goal average, ναι. Μας χάλασε λίγο ο Φορτούνης το τελευταίο που έβαλε. Θα ήμασταν και επίσημα πρώτοι. Εντάξει, ρε παιδί μου, στα μεταξύ σας, ας πούμε. Στα μεταξύ είναι το το. Ναι, μπορείτε να ανατρέψετε την κατάσταση. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ αστείο το ότι ασχολείται όλη η πόλη. Δηλαδή, έχουμε προσπεράσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Νομίζω πριν το πάω Κάρι έχει πάω ΚΑΕΚ. Είναι όλα τα pre-game. Ναι, έχει πάω Ολυμπιακός. Νομίζω. Έχει και ο Άρης. Έχει ΑΕΚ τώρα ΠΑΟΚ. Ναι, την τέταρτη αγωνιστική μετά τον Όφη. Αλλά δεν ασχολείται κανένα που υποτίθεται υπάρχουν και τα περσινά και τα έτσι. Όχι. 7η αγωνιστική αυτό να ανταμωθούμε να τζουτζουμπρούτζου να γίνει. Να αγκαλιαστούμε. Εντάξει, ρε παιδί. Ποδοσφαιρικό. Όλα θα πάνε ωραία. Ένα τρίμπαλο είναι. Να τα από τώρα. Έχουν ξεκινήσει όλοι τις τριάρες και τις πεντάρες, δηλαδή άμα φτάσουν εκείνες οι μέρες τι θα βάζουν 16-0 αυτό, γιατί φίλε, κάθε μέρα δεν πρέπει να πεις κάτι παραπάνω. Ο Αργιανός να μην χαρεί λίγο, να μην κάνει κάποιο όνειρο να μην δει. Ο άλλος πήγε απέκτησε 7 φορές την Μπενφίκα με 13 γκολ. Ναι, σωστό και αυτό. Τρίμπαλο είναι. Δεν καταλαβαίνω. Τρίμπαλο θα τους δει. Εντάξει. Άρα λες ότι μόνο στα όνειρα όπως οι ονειρευτήκαν. Να πάμε στο Βικελίδης και να φάμε κανένα τάλιρο που να ξέρει. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το νομίζω, αλλά το λέω για να χαίροντο. Όχι, δεν θα το επιτρέψει το χόρτο αυτό. Και όσοι κάνουν χρήση, α πούμε, γενικότερα θα το επιτρέψουν. Είναι και υβριδικό. Υβριδικό πάνω απ' όλα. Όταν ξεκινάει η προπαγάνδα με υβριδικό χόρτο, θα του παίξω. Έτσι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητή τηλεφωνία. Τετάρτη 12 του μήνου είναι σήμερα. Απόδοση τη εορτή του γενεσίου τη Θεοτόκου. Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνού του Επισκόπου Ικονίου είναι σήμερα, Στέφανε. Δηλαδή τίποτα. Τίποτα. Γιορτάζει όμως, γιορτάζει ο Αυτόνομος. Αυτόνομος. Ο Αυτόνομος. Υπάρχει όνομα Αυτόνομος. Χρόνια πολλά οικονόμα. Στην Αυτόνομη Θύρα 10 του Ηρακλέως. Προφανώς. Αυτό και νόμος, δηλαδή αυτός που διέπεται από τους δικούς του νόμους. Αυτή είναι η ετυμολογία κανονικότατα και είναι και ιερομάρτυρας. Είδες. Και ο αυτόνομος και αυτός μαρτύρησε. Ναι, καλά, όλοι μαρτύρησαν. Τι έχουν κάνει. Εντάξει, δεν μας έχει εδώ, λες να ψάξουμε να δούμε την. Ποιον μαρτύρησε, γιατί τον μαρτύρησε. Βιογραφίες. Άγιος Αυτόνομος, ποιος ήτανε. Τι είναι αυτό. Ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και κατά τη διάρκεια του διωγμού του Διοκλητιανού κατέφυγε στη Βυθινία όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο. Βρήκε το θάνατο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας όταν εξαγριωμένοι δολολάτρες των Σωραίων. Ναι. Σωραίος που λέει, από εκεί βγήκε, ήταν οι Σωραίοι. Εισέβαλαν στην εκκλησία διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή των λατρευτικών τους αγαλαμάτων από κάποιους χριστιανούς. Και έτσι λοιπόν η εκκλησία μας το μνημονεύει κάθε 12 του Σεπτέμβρη τον αυτόνομο. Χρόνια πολλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας αυτόνομος. Θα ήταν ένα ωραίο όνομα να δώσει το παιδάκι σου αμέσως. Ας πούμε το επικουριστικό, τον αυτόνομος. Αυτό το, τι εννοείς. Γεια σου αυτόνομε. Α, θες. Το υποκοριστικό. Αυτονομάκης Άκης. Πάλι όλα Άκης, εύκολα τι είναι. Νόμος, ξέρω εγώ. Αλλά θα έχει ακριβώς την ίδια ετυμολογία. Μούλης. Μούλης, ξέρω. Αυτόνομος. Αυτό.
Πώς λέμε, από του Αποστόλου, δεν μπορεί να του πει πολλού του κόβει, α πούμε, και τα πρώτα. Αυτό. Θα τον έλεγε ο αυτό. Αυτό όλη. Αυτό όλη. Έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες, 12 του μηνού. Καλούτσικο καιρό έχουμε σε σύγκριση με χθες. Καλά, και χθες δεν είχαμε κάτι παλιό καιρό. Απλά έχει μια περισσότερη ψυχράδα το πρωί. Σήμερα έχουμε καμιά 21-22 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Λιακάδες προβλέπονται μέχρι 30 το μεσημεράκι θα φτάσει. Χωρίς πολύ πολύ υγρασία. Ένα το μποφόρι το μεσημέρι και το βράδυ μας δίνει μια πολύ μικρή πιθανότητα βροχής για την τεταρτούλα μας, γενικότερα η Θεσσαλονίκη. Άρα η μπουγάδα μέχρι το μεσημέρι. Μέση. Λίγο κυρίες, ακούτε τα πλυντηριάκια. Θα είμαστε καλά. Έτσι. Θα είμαστε καλά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου. Κατάλαβες ποιος είμαι, Μπάμπη? Εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ σε κατάλαβα. Εγώ σε κατάλαβα. Είναι δυνατόν να μην Στέφανε, τι γυρεύεις εκεί? Δεν με θες, άμα δεν με θες φεύγω τώρα. Θα έρθω στην Ελβετία, θα κάνω εκπομπή. Περίμενε, έφταχνα ρε, περίμενε ρε, καλημέρα, είπα καλημέρα σας. Ο Μπάπης από Ελβετία είμαι ρε. Του ξέρω ρε ότι είσαι από Ελβετία, στο Αραού. Κι εγώ από Σταυρούπολη. Αραού. 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 Τι γίνεται, έπιασε δουλειά εδώ πέρα? Ναι, με γκασμά και φτιάρι πρωί πρωί, αμοχάλικο στρώνω, όλα πάνε καλά. Εργοτάξιο. Εργοτάξιο το κάναμε. Τώρα είσαι που δεν ας την πλάκα τώρα. Ρε ας την πλάκα, με θες εδώ με τον Μπάμπη, λέγε. Ας, εγώ σε έψαχνα ρε. Είδες με βρήκες τώρα, τι θες. Σε έψαχνα. Εκείνο το άλλο, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Όχι, να μην πεις. Το φαλακρό ζαγάρι, θα το πω εγώ ρε, μη μαζάς ρε. Φίλους μου είναι, εγώ μπορώ να τους λέω ό,τι θέλω. Εγώ είμαι σιδηροκαστρός, δεν μασάω εγώ. Μη μασάς. Σύνορα Βυρώνια με σιδηροκαστρό. Όχι, σιδηρόκαστρο μέσα. Σκέτο, σκέτο, ε. Η Βυρώνια είναι καμιά μέρα από το Πιτρίτσι. Ναι, είναι πέρα, ναι. Ας μάθουμε και λίγο πατριδογνωσία σε ερών, βέβαια. Τώρα ανοίχτε τα τευτέρια, πρώτη ώρα. Λοιπόν. Εγώ σ' άκουγα, ρε. Ακούω τον Μπάμπη, εγώ συνέχεια και σ' άκουγα τι έπαιρνε εδώ. Mm. Συνέχεια. Πες αυτόν το δίπλα σου και τον Μπάμπη. Ναι. Τον λέω εγώ τώρα, λέγε τι θες, τον λέω. Είναι. Μονολόγια είναι, πες το. Α, εντάξει, τι να κάνουμε. Αποκλείεται. Και αυτή είναι η δουλειά μας, να λέμε μονολόγια. Παροιμία τι λέει? Τι λέει? Το να υπόσχεσαι, άμα δε, όταν τάζεις και δεν τα δίνεις, δεν κάνεις τίποτα, μονολόγια είσαι. Έτσι, ναι. Γι' αυτό και ο Άγιος του Τάμα το θέλει. Γιατί ξυπνάμε 5 ώρα κάθε μέρα? Γιατί τάξαμε και δεν δώσαμε πολλά. Ξέρεις τι τάματα έχω κάνει εγώ σε εκκλησίες. Αχ, Παναγιά μου. Α, γι' αυτό νομέ. Να ξυπνήσω μια μέρα λίγο αργότερα. Γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω πώς, το Απρίλιο θα κατεβώ το χρόνο. Εδώ είμαστε λοιπόν, τον Απρίλιο και εμείς. Το Πάσχα θα κατέβω. Ναι. Θα έρθω, Στέφανε, θα έρθω στο μαγαζί εκεί πέρα κατευθείαν. Έλα. Το έχεις το μαγαζί με τον άλλο το κοντό. Το κοντό, ναι, το έχουμε με το κοντό, ναι. Το έχετε ακόμη? Ναι ρε, κανονικά. Τσίμπησες πελάτη. Τσίμπησα. Ναι. Λοιπόν, θα έρθει ο Μπάμπης, αλλά... Και ο Φουρνάρης, ναι, να μας κάνει κανένα ψητό. Είπες για μεζέ, εσύ του μπορείς, άκουγα για μεζέ μιλούσες. Και τότε εσύ κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Α, τον έκοψε από τη σουλουέτα, δηλαδή έτσι τον αντιλήφθηκες. Παλομπριζολέτα, ναι. Τα σκρίνια τρως. Λοιπόν, να κάνεις ένα μεζέ για ούζου, για τσίπουρο. Ο καλύτερος μεζές είναι και ο Νταραμάς είναι καλός. Mm. Μ' αρέσει ο Νταραμάς εμένα, αλλά λοιπόν... Αλλά άκουσε. Ακούω. Συνταγή σου δώσω εγώ. Ναι. Κρεμμύδι, ξέρω θα το κόψεις, ναι, στο φάρδος. Στο φάρδος. Για το βάλεις στο φάρδος, όχι στο μάκρο. Στο φάρδος, ναι. Στη μέση. Ναι. Λοιπόν, θα βάλεις 5-6 μέσα. Όταν έχεις κάτι ψητό μέσα στο φούρνο, βάλεις τα μέσα να ψήνονται. Ρίχνεις κρεμμύδι και σκόρδα. Όχι, θα τα βγάλεις μετά, ναι, και θα ρίξεις πάνω όταν κρυώσουν λεμόνι, μπόλικο λεμόνι. Mm. Λοιπόν, λεμόνι και μετά πιπέρι, το τέτοιο, όχι το τριμμένο, το σπόρος που είναι, το τρίψεις, ναι, πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και μετά 5 ελιές. Δύο κομματάκια τυρί, ναι,
φέτα. Το σιρόπι πότε το ρίχνω. Πετρετζίκι στο φτωχόν. Το σιρόπι πότε το ρίχνω, δεν ξέρω. Κρύο ή ζεστό. Δεν έχει σιρόπι, λοιπόν. Άκου, θα σου πω, λοιπόν. Τι λοιπόν, αυτό που θα έχει πει κοφετή θα μα πάει μέχρι τώρα. Τρία ούζα θα πιούει. Τρία ούζα με ένα αρνί. Πιάστα, έφτασε, έφτασε. Έγινε χαραλάμπι μου, σε φιλούμε. Έγινε. Γεια σου, τσάω, τσάω. Τσάω, έτσι μεγάλη, μεγάλη. Μη δες όποιος ψάχνει βρίσκει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα πάλι από Ξωτική Σταυρούπολη. Για ο ψητός, εδώ είσαι. Θα ψήσεις. Θα βάλουμε ένα κεφάλι, θα βάλω στο φούρνο. Σιγά σιγά θα σιγοψύνεται. Τώρα μιλάς σωστά, κάνεις κεφάλι. Στο ταμπάν εκεί στο ξυλόφουρνο. Ωραία φίλε, μπράβο. Θα πάμε να πάρουμε τον κύριο Μπάμπη. Ναι, πατινάδα, πώς πάμε στους γάμους. Αυτό το κεφάλι, ρε, εσύ, πώς, τα μάγουλα, πώς τα κυνηγάω τα μάγουλα. Τα μάγουλα, λέω, πώς τα κυνηγάω τα μαγουλάκια από το κεφάλι. Τα μάγουλα, ναι. Πω, από εκεί τη γλώσσα να πούμε. Δεν μου λες ο Χατζινάκος αιρέος είναι, τίποτε. Όχι ρε, είναι καταγωγή ίμιση Βέρεια. Γιατί τώρα εγώ με τρεις αιρέως φαντάζομαι και να με κάνετε... Όχι ρε, εντάξει. Πασεραϊκό, αυτό, απλά τα πράγματα. Έγινε. Σε χαιρετούμε, φιλιά. Έπαθε κατάληψη τώρα, δουλεύει μέχρι και ο Φευγάτος. Ένα Φευγάτο είχαμε για αυτό το τραγούδι. Μόνο σου, θα δουλεύει, αγόρι μου. Ήρθε η ανάπτυξη, τελείωσε. Τελείωσε. Πάμε για τετραήμερο πλέον. Έγινε. Φιλιά, τσαο, 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 τσαο. 6 και 35 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε και εμείς μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Να ετοιμάσουμε εδώ, είναι με ζεδάκια τέτοια αυτά. Πάμε δεν φέρνει κανένα catering, έχει ούζο στο μαγαζί. Είχα. Α, α, δεν έχει τώρα. Τώρα είναι... Μόνο εγώ το έφτιαχνα. Σαν είμαι και μάγειρα, ξέρει. Άλλε. Αυτά δεν μα τα λε. Αυτό έπρεπε να είναι στο casting μέσα. Κάνω μακαρόνι δυνατό εγώ. Καλά, ρε μάγειρα και το πρώτο πράγμα θα πει είναι το μακαρόνι. Μακαρόνι με άσπρα παγιέ, σαλτσούλε εκεί πέρα, κρεμούλε κτλ. Τι έθαλα σήμερα. Έχω ένα φίλο που είναι και αυτός μάγειρας και αυτός μόνο μακαρόνια κάνει. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα μακαρόνι, κάνουμε ένα καλό μεζέ. Δεις, τσιμπουρο μεζέ. Πάνε τώρα, πάνε, βάλε και στους... Όχι, για τους συζητήσουμε, τι θα φέρεις, τι θα φέρεις. Φέρε κανένα δισάκι. Μας στηρίζουν τα σεκπομπάς. Έγινε. Να βάλεις. Βάζω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 12ης του Σεπτέμβρη, στα μέσα περίπου του μηνού, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αποχαιρετούμε και τις όμορφες καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι εμένα αυτό που με πληγώνει περισσότερο είναι ότι δεν μπορούμε να φοράμε βερμουδίτσα. Είναι η πραγματικότητα. Θα κρυώνουμε. Θα κρυώνουμε. Εντάξει, βάλε παντελόνι, βάλε παλτό, βάλε μπουφάν, βάλε το ένα, βάλε το άλλο. Παλτό. Παλτό, έτσι είναι ποδοσφαιρικό ένδυμα το βάλε συγκεκριμένο. Κλάους, βάλε. Λέει οτιδήποτε. Κλάους, ο οποίος λέει μπορεί να κάνει ντεμπούτο, ναι, απέναντι στον Άρη. Στο πότε, ναι. Ναι, με τον Παζιάν να παίζουν. Τέταρτη αγωνιστική, να φανταστώ. Ναι. Ντεμπούτο μπορεί να κάνει μόνο εδώ στον Άρη όταν θα πάει στο Μαρκίζ. Αυτό δεν ντεμπούτο θα κάνει, όχι στο γήπεδο. Ετοιμάζεται να έρθει να παίξει. Ένα 20 το δίνει μεταξύ 18 Κερκίδας, ένα 20. Ο Κλάους βασικός και αναγκατικατάστατος θα είναι. Γίνει συμπροπονητής στο Γιάννενο και βάλτε ένα μέσα. Εγώ δεν τον έβαζα κανονικότατα. Θα τον έβαζα, τον έβαζα για να διοχετεύω και. Πάρε εσύ, δεν θα έβγαζες. Λες. Να το δούμε. Τρίτη γωνιστική παίζει Πας για ένα. Όχι, τρίτη γωνιστική παίζει με Λεβαδιακό τώρα ο Άρης. Τετάρτη με Πας με Γιάννενο. Έξω να φανταστώ, αφού είχε δύο μέσα συνεχόμενα ο Άρης, θα παίζει έξω με τα Γιάννα και θα κάνει ντεμπούτο. Θα κάνει ντεμπούτο με το 9 στην πλάτη. Να έχει ένα εύκολο απογευματινό ωράριο ο Δέλη. Λες, άνετος. Δεν θα έχει κίνητρο, ας πούμε, να... Τι κίνητρο να έχει. Να αποδείξει, να, αποδείξει, να επανέλθει. Όχι, να αποδείξει, το απέδειξε. Ότι είμαι εδώ ξανά, ότι είμαι παρόν, ότι αυτό, να ξαναμπεί καρδιές των φίλων του πάω. Από την επόμενη αγωνιστική τον Άρη και μετά. Ναι, μετά, μετά θα ξέρει. Δεν έχει τέλος τα γράμματα. Δεν... Πώς το λέγει ο Σαλπιγκίδης να... Το 14. Ναι, ήταν να μην πλήσω. Ναι. Όταν τον είχαν ρωτήσει κάποτε που είχε βάλει ένα γκολ κάποτε. Που είχε βάλει ένα γκολ σε μια συνέντευξη. Κάπως έτσι ήταν και ο Κλάους. Το... Μπαίνει και αυτό μέσα στην εξίσωση των αντιπαραθέσεων γενικότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Του Χάρβαρντ γίναμε. Καλά, εννοείται, εννοείται. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε και εθνική ομάδα το βράδυ. Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Τα είπα και αν θες να στα πω κιόλα. Τα είπες. Πού τα είπες. Τα γράμματα την έχει εκεί πέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ήταν τέτοια η απελπισία τρίτη βράδυ ότι βαριόμαστε να κάνουμε το οτιδήποτε. Οπότε... Καλά, εννοείται. Εγώ έμενα έκπληκτος με την Ουγγαρία. Δεν την περίμενα καθόλου. Διότι ήταν μια μπιατρή ομάδα πάντα. Ούγγροι παραδοσιακά. Ναι. Και μας παίξανε μπάλα. Εντάξει, είχαν πάει όμως το τελευταίο Euro, είχαν συμμετέχει. Ναι. Δείξανε κάποια σημάδια ανάκαμψης, ας πούμε. Εντάξει. Εγώ περίμενα να δω ξανά τον
Το μεγάλο τερματοφύλακα με τη φόρμα, την Κρήτη, θυμάσαι και την Κάτσα. Πώς δεν τη θυμάμαι, πώς δεν τη θυμάμαι. Αυτή 40, είχε παίξει, 40, είχε παίξει ναι, στο γύρο, 40 ναι, κάτι, ναι. Κατέλ. Καλά και αυτόν που είχαν τερματοφύλακα πάλι στην Ουγγαρία πρέπει να είσαι γύρω στο 40 αυτός για να παίξει. Ο τερματζής είναι ναι. μεγάλο, είναι μικρός. Πλάκα κάνεις. Η Γερμανία Champions League στη Λειψία παίζει. Είναι μικρός, δηλαδή ναι, πόσο, μικρός. Πόσο είναι, ας πούμε. Όταν λέμε... Ο πρίγκιπας Χάρη πόσο, με τη φαλάκρα πόσο φαίνεται. Και μοιάζουν κιόλας, εμφανισιακά. Εγώ τον είδα αυτό και λέω τώρα έχουν κάνει. 28 είναι. Πλάκα κάνεις. 28 είναι σαν τον Μπέντζαμιν. Μπάτον, ας πούμε, μπράβο, που... ναι. Ανάποδα το πω. Ναι. Το 45 θα είναι χαρτί. Δεν περίεργο. Γιατί λέω, σκεφτόμουν αυτό ότι έκανα κάτι συνειρμούς ότι ναι, στην ναι. Ελλάδα φερρυπίν σε κάποια σώματα ασφαλείας νομίζω μπορείς να πάρεις σύνταξη 43-45. Παλιά. Παλιά. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Ναι. Επί τσόχα. Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, όταν είχα πάει φαντάρο, άλλο 43-45 μας έλεγε. Τότε έβγαζε φρονιμήτρη, παιδί μου, για 100 χιλιάρικα εφάπαξ κατευθείαν. Και λέω, εντάξει, φαντάζομαι, θα μπορούσε να είναι συνταξιούχος των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος και να ξεκινάει καριέρα τερματοφύλακα στην Εθνική Ουγγαρία, ας πούμε. Δηλαδή, αν ήταν αρκαλιευτής στο στρατό, στα 36 βγαίνει. Βγαίνει συνταξιούχος. Βέβαια, παλιά έβγαινε στην Ελλάδα. Τώρα θα ήμουν ήδη συνταξιούχος. Δεν έγινε αρκαλιευτής. Και παλιό συνταξιούχος. Τίποτα, ναι, εύκολα. Εύκολα. Δεν μου τα είπες αυτά, Στέφανε. Δεν τα έλεγα, δεν τα έλεγες, δεν ρωτήσεις. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. ΣΕΠ. Κάποτε έτσι ξεκινούσε. Από το πότε θα πάρεις την γρηγορότερη σύνταξη. Ναι. Σε ποια δουλειά, ας πούμε, θα δουλέψεις τα λιγότερα χρόνια. Δημόσιο. Μόνο. Μόνο εκεί λες. Εντάξει, στον ιδιωτικό τομέα λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, κάπου έβγαινες και κάποτε έβγαινες και στα 55 σε δουλειά όμως. Δουλειά. Στα λιπάσματα και σε αυτά. Στη Βιοχάλκο έβγαινες. Και στα λιπάσματα και σε κάτι τέτοια, ας πούμε, έτσι, μυστήρια. Και αν ήσουν και μητέρα με ανήλικο παιδί, κάποτε ας πούμε έβγαινες στα 40 κάτι και εκεί. Πού να δούλευε ανήλικη μητέρα. Συντάξει, έτσι, ιστορίες των παλαιών ετών, ας πούμε, θα έχουμε να τα θυμόμαστε. Θα είναι στα βιβλία της ιστορίας κάποτε η σύνταξη. Θα λένε, ρε παιδί μου, ξέρω πώς έχεις, ας πούμε, μαθαίνεις, γιατί βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία, ξέρω εγώ, το 1800 και τέτοια, θα μαθαίνεις ότι κάποτε στην χώρα μας υπήρξε κάτι που το λέγαμε σύνταξη. Υπήρχε κάποιοι που το λέγανε Πασόκ. Στα χρονοδούλαπα της ιστορίας. Έτσι. Εθνική Ελλάδος χθες ιτήθηκε 2-1 από την Ουγγαρία. Ουγγαρία που δεν είχε τον Κύραλη, τον μεγάλο του τερματέγγι, την. Και την φόρμα του. Αυτή η φόρμα είχε εκτεθεί κιόλας. Την είχαν βάλει σε ένα μουσείο, σε μια έκθεση τότε εκείνη την εποχή, το 2016. Ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Η Ουγγαρία είχε πετύχει. Όχι, δεν είχε προκριθεί στο Euro. Όχι. Δεν είχε προκριθεί στην επόμενη φάση. Η Ουγγαρία που μας έχει χαρίσει. Τόργκελε. Τόργκελε. Ναι, καλά. Κάποιος το έχει σήμερα και πρωτοσέλιδο, νομίζω. Α, ναι. Όχι, πως δεν θα το είχαν αυτό. Στο Sport 24. Σαλάτα Ουγγαρέζα. Ήταν 1-0-5 παίζονταν μέσα στο στοίχημα για το τι τίτλο θα έχει η Εθνική, η οποία δεν έχει πολλά. Καλά, δεν περίμεναμε και τίποτα παραπάνω, νομίζω. Εντυπωσιάστηκες, λες εσύ, από την Ουγγαρία. Εντυπωσιάστηκα, αλλά εντάξει, η Εθνική κατέβηκε με χωρίς πτέρυγες, έτσι. Αλωνίζανε το Ρωσίδης, Τζαβέλα δεν υπήρχαν στα φτερά. Τον έβγαλε και όλο στο εμίχρονο. Αφού βλέπει τώρα, κάνανε πάρτι εκεί πέρα, το κακό έγινε. Οπότε άστο. Ποιους α, γιατί έχουμε κάποιους να βάλουμε. Φυσικά έχουμε μπακ. Να βάλεις, να σου δώσω να καταλάβεις ότι έπαιξες με Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, Πέλκα, με Δόνι, με ποιος άλλος ήταν μπροστά, κάτσε να. Ένα σε γράψει ότι το Δόνι του πατέρα του θα τον έβαζε σε αυτή την εθνική. Εντάξει, δεν υιοθετούμε. Φορτούνης, Πέλκας, Δόνις. Εκεί όλη η τετράδα, πεντάδα μπροστά δεν γυρνάει να γυρίσει να μαρκάρει. Αφού έχουμε 4 δεκάρια, παίξαμε και στο προηγούμενο μάτς. Είμαστε φαντεζή ομάδα. Έπαιξες με ένα κουρμπέλι, ένα μπουχαλάκι εκεί στα χαφ. Ζέκα, πού είναι αυτό το μηχανάκι, δεν το πήρες. Δεν τον πήρε το Ζέκα. Δεν τον έβαλε. Οπότε δεν έβαλε. Μέχρι και η Ουγγαρία έτρεξε. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, δεν έπαιξε ο Τζιόλης και χάσαμε. Τζιόλης, ναι, επίσης το παιχνίδι. Δεν έπαιξε. Φαγωθήκατε όλοι αυτό. Στο 52 κλείσαν εκεί και τρεις αλλαγές και λέμε αμάν, συνειδητοποιούμε ότι δεν θα παίξει ο Αλέξανδρος Τζιόλης και έρχεται το τέλος, νομίζω, της εθνικής. Καλά, ούτε ή άλλως γενικότερα η εθνική δεν έχει ούτε ρίσμα, ούτε οπαδούς, ούτε φίλους. Δεν έχει, διότι θα σου πω κάτι. Νομίζουν ότι παίρνει χαρτάκι αυτό η Σκυπίου, παιδί, η φίλαθλη. Ναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς καλά. Δεν το νομίζω. Εγώ τώρα, δηλαδή, ότι τι, παίρνεις χαρτάκι να. Λες και έχεις επιλογές. Αυτό είναι ένας μύθος. Στην Ελλάδα έχεις επιλογές. Έχεις επιλογές. Ειδικά πίσω έχεις πάρα πολλές. Επίσης, τι έχεις, Παπασάδου. Πού είναι ο Ρέτσος. Τα 22 εκατομμύρια. Να το βάλεις. Γιατί παίζει καθόλου στην ομάδα του ο Ρέτσος. Παίζει. Α, το παίζει, δεν παίζει. Γιατί ο Τσιόλης παίζει. Σου το κι αυτό. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Η εθνική, βέβαια. Ναι, εγώ δεν βλέπω, δεν βλέπω. Εντάξει, ένα Ρέτσο, ξέρω εγώ. Κοίταξε, με το δικό στο μυαλό και το δικό μου μπορούμε να κάνουμε ατελείωτη συνδεκάδες. Το θέμα είναι τι σκέφτεται αυτό. Ο Σκίμπε. Ο Σκίμπε, ναι.
τι να πούμε για εθνική, ανάρατη. Όχι, εθνική, καλά, ναι, δεν ήμουν αυτό. Ξέρετε, στην εθνική, εγώ την γουστάρω γιατί είναι η ομάδα που λατρεύουμε να μισούμε. Ακριβώς. Ενωνόμαστε όλοι οι Έλληνες και βγάζουμε κανένα. Ναι, 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 αυτό και μπορείς να κοροϊδέψεις, να πεις πράγματα πολύ ανώδυνα. Αυτά που δεν μπορείς να πεις για οποιαδήποτε ομάδα, γιατί θα σε ορμήξουν όλοι άμα πεις οτιδήποτε, για όποιον. Γιατί λες αυτό, ξέρω και πολεμάς, ας πούμε, και τέτοια. Ενώ για την εθνική μπορείς άνετα να στάσεις σχολή, να κοροϊδεύεις. Δηλαδή, έβλεπα εκεί, παρακολουθούσε και κάθε παιχνίδι δηλαδή, που παρακολουθώ. Το βλέπω διαδικτυακά με την έννοια ότι ανοιχτά Twitter αυτό τώρα. Για να δεις τα σχόλια. Τα σχόλια με το που τρώγαμε τα γκολ, όλοι βομβαρδίζανε. Όταν βάζαμε τα γκολ, όταν βάλαμε το ένα τον γκολ. Ναι. Δηλαδή, φέτος που δεν είχε στο Μουντιάλ, ας πούμε, στερηθήκαμε likes άπειρα. Γερό τρολ, κανονικότατα. Βάλαμε ένα γκολ με τηλεοπτικό offside που είπε και την μέγιστη ατάκα ο Σπυρόπουλος. Ναι. Ήταν μισό σώμα, αλλά κανείς δεν το πρόσεξε. Έκανε ολόκληρη, ας πούμε, βγάλε διανύσματα εκεί, μυρογνωμόνια, για να εξηγήσει ότι αυτό δεν μπορεί να το δει ο επόπτης και είναι ένα τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό offside με τόσο γρήγορη εναλλαγή τη μπάλα. Το ακούσαμε και αυτό, έγινε μέσα. Είναι ένας νέος όρος που θα καθιερωθεί. Επίσης, αν το έλεγε κάποιος άλλος, αν το έλεγε ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο μπασκετικός ιό Δημήτρης Χατζηγεωργίου, και που και αυτούς τους έχουμε λίγο στην αυτό. Ναι. Αν την έλεγαν αυτή την ατάκα, σήμερα θα πλημμύριζε τα παραδείγματα. Θα είχαμε, ναι, καινούριο. Την είπε ο Σπυρόπουλος, οπότε ήταν λίγο πιο light. Τηλεοπτικό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τρόλαρε και λίγο. Δεν μπορεί να το είπε, εννοώντας το. Ναι, είχαμε τη διαιτησία. Πρέπει να πάρει την ομάδα Ουγγαρία και να φύγει. Δεν είχαμε το ΒΑΡ. Έτσι. Το ΒΑΡ τελικά υπάρχει πουθενά. Υπάρχει. Στην καρδιά. Δεν. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Γιατί ήταν πολύ δίκαιο. Δεν γίνεται να αλλάξουμε το πράγμα. Τώρα κάθε φορά να σφυρίζουμε, να βλέπουμε, πρέπει να κάνουμε και δουλειές. Έχουμε και δουλειές. Τι θα γίνει ο διαιτητής. Επαγγελματίας, σωστός διαιτητής. Όχι, δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Να σφυρίξει και λίγο ανάποδο. Επίσης, οι Ούγγροι σκοράραν ένα δεύτερο γκολ πραγματοποιώντας μια επίθεση ολκής. 7 σουτ. 7, δεν ήταν 6. 6-7. Κάποιος είπε 5. Ο Παπασταθόπουλος είπε 5. Εντάξει, το έκοψε περικοπές. Μόνο 4 έβγαλε ο Μπάρκας. Ναι. Απίστευτο. Και το πρώτο γκολ καταπληκτικό των. Αλλά το έβλεπες να έρχεται. Δηλαδή από τη στιγμή που. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ. Πολύ σφήνομα. Πολύ ολκία. Ναι. Δεν αποκομίσαμε νομίζω τίποτα από όλο αυτό. Η Ελλάδα ετήθηκε. Περισσότερο έκανε μια σχετική εντύπωση. Αν και είναι πλέον στα πλαίσια του ημιφιλικού. Δεν είναι ακριβώς φιλικό, δεν είναι ακριβώς επίσημο. Αγκαρία. Ναι. Τους βάζουν και παίζουν. Αλλά νομίζω αγκαρία παιχνίδι, αυτό πάνε πέσω στους Ισπανούς. Σταμάτησαν στα 6 και από ό,τι διάβασε θα μπορούσαν να έχουν πετύχει άλλα τόσα. Λέει το κάνανε στα 6. Παίζανε, δεν, γιατί το Μόντρις τέτοια αυτή εδώ ιστορία. Αλλά δεν παίξανε. Όχι. Δεν πρέπει να παίξανε. Εδώ έβαλε το Λιβάγια, λέει, στο 71. Να γυρίσει το μάτσο, μάλλον νομίζω, και μετά το 6-0. Γιατί κάπου εκεί σταμάτησαν. Δηλαδή, κάναν και στο 60 κάτι, ήταν ήδη το παιχνίδι 6-0. Απέναντι στην φιναλίστ Κροατία. Και κάπου εκεί σταμάτησε. Εγώ είδαμε και μια φάση, δεν θυμάμαι ποιο γκολ ήταν. Μπορεί να ήταν και το έκτο, που η Ισπανία αλλάξανε σε 68 δευτερόλεπτα 19 μπαλιές. Και οι Κροάτες δεν ακούμπησαν μπάλα και. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ναι, φάγανε γκολ. Και κάποιος μου το ανέβασε κιόλας στο λόγο. Επειδή κάποιος μου έγραψε σχόλιο, το σχόλιο πήγε να. Ναι, αλλά λέει το γκολ μπήκε με σέντρα. Σοβαρά. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Κάποιοι έχουν αιμονή με τη σέντρα, δεν τους αρέσουν οι σέντρες. Δεν τους αρέσει. Θέλουν κάθε το παιχνίδι. Κάθε το παιχνίδι. Και άμα μπει γκολ από σέντρα είναι σχεδόν ως μη γενόμενο. Γιατί. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, απαγορεύεται η σέντρα. Απαγορεύεται. Ναι, δεν έχουν δει στην Ελλάδα. Κάθε την παλιά. Στην Ελλάδα. Πώς έλεγε ο ραπ, σε κύριο που λέγω βέρο. Γιατί γελάς, γιατί θες να. Όχι, λέει, δεν γελάω με σένα, γιατί γελάω. Επειδή κάθε το ποδόσφαιρο γρήγορα. Στον ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα νομίζω έχουμε εκπαιδευτεί στις κάθετες μπαλιές, στα τριγωνάκια, στο έτσι και αλλιώς. Πολύ PlayStation παίζουμε γι' αυτό. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αν αρχίζω και βλέπω κάθετες μπαλιές, τρελαίνομαι. Θέλω αυτή την παραδοσιακή, την σέντρα από πίσω. Ναι. Σοβαρά, τέτοιο είναι. Θες σέντρα μπανάνα δηλαδή τώρα. Ναι, άμα έχεις δει Ζαβαρδία, Μπάντοβιτς και τέτοιου, α πούμε, να πετάνε εκεί τις καμινάδες. Δηλαδή θες τώρα σέντερ φόρ μπροστά Κράουτς, Πέτερ Κράουτς. Μόνο, ναι, δεν τα μπορώ. Αυτά που λένε, ας πούμε, ότι θέλουμε το σέντερ φόρ απ' έξω να ξέρει ποδόσφαιρο, να κάνει να ράνει. Να πλάτη, να σπάει μπάλα. Ναι, να κάνει τις περιβόητες άλλες δουλειές. Αυτό είσαι και εσύ Κλάους. Ναι, είμαι κλαουσικός. Είμαι το one touch. Γιατί χθες άκουγα τον Σταύρο τον Κόλκα που έθεσε ένα ερώτημα στην εκπομπή στον Βασιλιά και λέει, ας πούμε, στον συμπαρουσιαστή του, λέει,
θες, ας πούμε, θα σ' άρεσε ένα επιθετικό στυλ πιπονιζάκι, οι δύο ήταν απαπαπαπαπαπα. Εμείς, ναι, που στον Πάουκ έχεις δει, ας πούμε, σέντερ φοράρες. Πρώτη φορά που έβγαλε ο Πάουκ πρώτο σκόρερ ήταν πέρυσι με τον Πρίγιοβιτς. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν είχε, ας πούμε, την συντερφοράρα, ναι, τον έτσι να γεμίζει τον... One touch, ναι, 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 τίποτα, με το καλάμι, με το καλάμι. Θέλω να βάζει τα πιο αλλοπρόσαλα, γιατί μου αρέσει αυτό το ένστικτο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που λέμε επιθετικοί. Που βλέπουν τη φάση, βλέπω το μέλλον σου, πως βλέπω το θάνατό σου, όταν εκείνη τη ταινία. Αυτό που έκανε ο Πίπο, τι. Όλο τον κράζανε όντως τσουρουκά στο Νατάλο, αλλά ήταν ένα βήμα πιο μπροστά. Σαν το Κλάους ένα πράγμα. Βλέπω, έρχεται η φάση. Έτσι. Βλέπω το Μαρκίζ. Εμείς εδώ είμαστε κλαουσικοί. Κλαουσικοί. Έλεγε και όπως έλεγε και ο Ασλαμάς, γεμίζει την εκπομπή, στην εκπομπή, στην εκπομπή. Και ήταν μια απογοήτευση που αποσύγιαζε από την χώρα μας τις προηγούμενες τέτοιες. Εσύ πιανού επιθετικού είσαι παιδί. Πιανού. Δηλαδή πως σε κόβω τώρα αυτά λίγο ευρωπαϊκό, ισπανό τέτοιο. Λάτιν Άρης είσαι, λίγο Λάτιν έτσι, ναι, το θέσαι εσύ το φαντεζί, την τρίπλα. Θέλω, ναι. Ποιο θα χαρακτήριζες, ας πούμε, έτσι. Φορ θέλεις. Φορ. Δεν είμαι του φορ, εγώ είμαι πιο πολύ τον χαφ, ας πούμε. Μοντελική στήλη να έχω καλιά. Εμένα δώσει μου ένα συνδυασμό, ας πούμε, στα χαφ να έχω Γκατούζο και Πίρλο και τους δυο μαζί. Α, θες κλωτσιά. Τον ένα ρουμάει στα λεμάκια, τον άλλο τον τελέγιο να τη στέλνει την μπάλα, ας πούμε, με σαν PlayStation, κάτι το joystick, να κατεβάζει το joystick και να λέει πού τη θέλω να τη στείλω εκεί. Στα δίχτυα όμως ποιο θα τη στέλνει. Αυτό είναι το θέμα. Ποιο θα είναι μπροστά. Είναι πολύ καλοθελητέ. Ποιο θα τη στείλει μπροστά για να. Ναι. Κάποιο δεν πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δηλαδή αν είχαμε έναν Πίρλο για τον Κλάου. Φαντάσου τώρα, θα την έστειλε συστημένη. Συστημένη και ο Κλάους θα τα βάζε. Άρα, ποιο είναι. Αλλά... ο Κλάους. Άξι. Τώρα στον Άρη, ποιο είναι ο. Χαμσαγιούνες. Τελείωσε. Κατά πρώτο. Αλλά εσύ είσαι με τον Γκάμα. Ναι, περισσότερο. Είμαι στο Μανασλίδι, ας πούμε. Κάτσε τώρα. Γιατί να το βάλει, να το βλέπω, να το βάλει εκεί στο 83. Φαντάζεσαι. Θα, ναι, να κάνει το, θα κάνει το τέτοιο και μετά συνεντεύξει από μικρό ήμουν Άρη. Να κάνει και καρδούλε στι κεντρικέ. Σαν την αποτυχημένη καρδούλα χθε του Κώστα Μανολά. Επίση και αυτό δεν μπορώ να το βλέπω μέσα. Το Μανολά, πούμε. Όχι το Μανολά, δεν μπορώ να βλέπω την καρδουλίτσα. Η καρδούλα, εντάξει, πήγε να την κάνει, άλλο πρόσελη του βγήκε. Αξία, έπρεπε να το δουλέψει. Γιατί ήταν και το πρώτο γκολ με την εθνική και δεν το είχε πολύ έτσι έτοιμο. Καρπούζι του βγήκε. Με λιτζάνα κάπου. Κάτι σε ζαζαβάτι. Τέλος πάντων, ήταν το θέμα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας, με τον Λιμπερό μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε σε άλλα αποτελέσματα για την χθεσινή αγωνιστική ημέρα των ομίλων του UEFA Nations League, αυτή την περιβόητη καινούρια διοργάνωση. Η Φιλανδία επικράτησε με 1-0 της Εστονίας, που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με εμάς, με τον Πούκι, λέει, να ξανασκοράρει. Που ήταν υποψήφιο. Χάσαμε την Κελεπούλη. Μα μέσα στο παιχνίδι το ανέφερε και εμείς το μάθαμε, γιατί δεν παρακολουθούσαμε ταυτόχρονα την εξέλιξη, από τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, ο οποίος είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, και το ανέφερε δις ότι μία δεν το πέρασε, μπάει, περίμενα να κάνει το ανάλογο ο σχόλιο. Ο Πούκι, παιδιά. Σας τα λέγαμε. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αυτός που ήταν επίσης μεταγραφικός στόχος και λίγο σύριαλ σαν τον Βέρμου, νομίζω απορρίφθη, ο ίδιος απέρριψε, αν δεν κάνω λάθος, τις προτάσεις του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκε να σκοράρει. Στα μεγαλύτερα των ομίλων, Ισλανδία-Βέλγιο 0-3 και Ισπανία-Κροατία με το εμφαντικό και εντυπωσιακό 6-0 χθες το βράδυ. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Αυστρία 1-0. Και στο τέταρτο, στα παιχνίδια που συγκλονίζουν νομίζω το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, Μολδαβία-Λευκορωσία 0-0 και Άγιος Μαρίνος-Λουξεμβούργο 0-3. Το οποίο το Λουξεμβούργο έχει ξυπνήσει για τα καλά. Κάνει και νίκες, παίρνει αποτελέσματα. Αυτή ήταν η τελευταία με το Μαρίνο, δεν έχει άλλο. Νομίζω λες να έχουμε μια νέα Ισλανδία, γιατί και η Ισλανδία κάποτε ήταν στα ζήτητα. Τώρα όμως δείχνει εδώ. Λούζα, Βίκινγκ, έτσι. Πια... Στη βαθμολογία των ομίλων, στη βαθμολογία για την χώρα μας. Κάτσε να τη βρω όμως πρώτα. Γιατί μου ανοίγουν. Ανάτορε, το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Είμαστε. Φιλανδοί πρώτοι με 6 βαθμούς, Ελλάδα 3, Ουγγαρία 3 και η Εστονία τελευταία με 0 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Βαδί, η Φιλανδία πότε το βάλε.
Η Φιλανδία πότε το έβαλε και θα σε ενημερώσω ευθύς αμέσως, γιατί εδώ έχουμε εκπομπή, όχι αστεία, στο 12 με τον Μπούκι. Στο 12, στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Η Βόρεια Ιρλανδία τι έκανε με το Ισραήλ, ξέρεις, στο τελικό. Η Βόρειος Ιρλανδία με το Ισραήλ ήταν και αυτή στην. Πότε παίζανε αυτοί. Εκεί, 10 παρατέταρτο, αλλά ήταν φιλικό. Α, ήταν φιλικό, δεν ήταν για το τέτοιο τον ομιλό. Ωχ, ναι. Τώρα εδώ με βάζεις, κάτσε να στα τα βρω. Ναι, πρέπει να ανοίξω τώρα εδώ. Πρέπει να ανοίξω, γιατί είχα την τέτοια. Θα στο βρω όμως, μη στεναχωριέσαι. Άμα δεν είναι, αν το παίξεις μπροστά σου, άστο. Δεν είναι. Θα το βρούμε, θα ψάξουμε, ρε παιδί. Το κουπό είναι το δελτίο να κλείσει. Γιατί πες μου ότι έπαιζες τέτοιο παιχνίδι τώρα. Άμα σου πω ότι νόμιζα ότι ήταν στους ομίλους, ήταν όλα στη σειρά εκεί πέρα. Νόμιζα ότι παίζανε κανονικά. Μετά είδα το κίτρινο το ταμπελάκι δίπλα Δέλτα Φι. Μπορεί να ήταν για καλό, δεν ξέρεις. Ναι. Εντάξει, το... πώς είπες, η Βόρεια Ιρλανδία έπαιζε με. Με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ, μάλιστα. Θα το βρούμε. Σε 9:45 και αυτό. Μάλιστα. Έχει εδώ κάτι. Basic Stoke. Σου κάνει έναν Πόλτον Ρόβερς Basic Stoke. Ωραίο μάτς. Πώς έλεγε ο Βέγκο στο Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης, να σου δώσω μια έτοιμη. Έτσι, να σου δώσω και εγώ ένα έτοιμο αποτέλεσμα που το έχω μπροστά μου. Μια οικογενειακή φωτογραφία τρόπον την. Κρίση, τι να βάλω, εσωτερική, εξωτερική. Κρίση, ναι, κρίση. Γρήγορα, κύριε Φαρμακοποιή. Γρήγορα. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε φιλούμε. Τσαω, τσαω, τσαω. Άμεση ενημέρωση, ο είδε, τον κατατοπίσαμε. Το βρήκαμε τώρα. Όχι. Δεν έχει σημασία. Γρήγορα, κύριε Πατμάνη. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Α, τώρα θα τα βρω εγώ, ρε παιδί μου. Διεθνή φιλικά. Βόρειο Ιρλανδία, Ισραήλ. 3-0, να τα. Καλά είναι, σε κάνει 3-0. Εντάξει, πιστεύω τον. Στην το... καρδούλα, άμα το έτσι, ναι, ναι. Κάνε καρδούλα στην κερκίδα, αν έβγαλε δελτίο. Από δύο. Ναι, άσο από το ημίχρονο αυτό, μάλιστα. Εντάξει, γιατί δεν αφήνουμε τίποτα κάτω τίποτα στην ενημέρωση. Είναι σοβαρότατη εκπομπή. Είμαστε εδώ στα πρόθυρα NASA, α πούμε, έτσι, τεχνολογία. Ναι, γι' αυτό θα πάμε να πάρουμε μία ανάσα. Αν άσα, πάρουμε μία μικρή άγουσα για τα αποδυτήρια. Έτσι, 7 η ώρα, ολοκληρώνοντα την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Με εθνικές μου, δεν κάνεις να ασχολείται, βέβαια. Εντάξει, εντάξει, βάλε τους χορηγούς. Να σου πω όμως κάτι, εμείς καθίσαμε και το είδαμε. Δε, αλλά βρεθήκα. Αυτό. Ναι. Πόσο σήκωνε ο καθηγητής για μάθημα, ας πούμε, και άμα δεν ήξερες, έλεγες αυτό, πες κάτι που ξέρεις. Τι ξέρεις. Ξέρω, εθνική Ελλάδος είδα τώρα, τι να σε πω. Είδα, καλό ήταν. Πάμε, πάμε. Θα πάμε, λες, άντε πάμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας με τις σημαίες ψωμιάδι, σημαίες ομάδων και κρατών. Λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, φιλαράκι, και σε σένα και στο παλικάρι που έχεις δίπλα. Στο Στέφανο. Γεια σου, παλικάρι. Λοιπόν, εχθές όλοι το είδαν το μάτι. Μην κοιτάς τα δίπλα για το μάτι. Ντρέπονται. Όχι, ντρέπονται. Έλα μωρέ, τώρα εθνική τώρα, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, αλλά όλοι το αράξαμε, το είδαμε. Καλά, να, και τι να κάνεις τώρα, τρίτη βράδυ, τι άλλο έχεις να κάνεις. Το μόνο που μπορείς να δεις είναι την Ελένη Τσαγκά, εκεί στο Στάρ που παρουσιάζει το βίντεο. Φίλε, δεν πουλάει, δεν έχει καμιά φωτοβολίδα εκεί, δεν έχει κανένα. Ανέραστη, δεν υπάρχει. Όπως έγραψε ένας, λέει, ήταν περίπου σαν παιχνίδι Super League και κλεισμένο των θυρών και goal of sight. Σαν να τρως γιαχνί από το μεσημέρι ήταν το μάτι. Θύμιζε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα εσύ τώρα, για τον goal of sight, μου λες τώρα, δηλαδή την ώρα που κάνει η εκτέλεση, έτσι, τρέχουν εκεί οι δυο. Ναι, είναι η ρόγα μπροστά, το κορδόνι ή το γόνατο. Ξέρεις τι έχει γίνει τώρα με την τεχνολογία. Το εμφανέστατο το καταλαβαίνεις. Αυτά τώρα για τα χιλιοστά. Αυτοί οι ειδικοί δεν λένε ότι δεν είναι offside γιατί είναι στην ίδια ευθεία. Δηλαδή στην ίδια ευθεία τι πρέπει να είναι, και η ρόγα και το κορδόνι και το γόνατο. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή άμα είναι έτσι θα ακυρωθούν πολλά τέρματα. Και πάνω στη γρήγορη την κίνηση είναι και δύσκολο να το κάνει. Δεν γίνεται να το δεις. Μετά από τρία replay το καταλαβαίνουμε ότι είναι offside. Έλα τώρα, εντάξει να πούμε. Καζομάρισε να αυτά τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Ναι. Για το παιχνιδάκι. Η Εθνική Ελλάδος εχθές, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και άσχετα που τη λένε Ελλάδα, έχει κάνει 4 φάσεις για γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 3 στο δεύτερο. Φάσεις οι οποίες σε άλλο παιχνίδι παίρνουν γκολ, ρε φιλαράκι.
Ναι ή όχι, για αυτούς που το είδανε το παιχνίδι. Έβγαλε, είναι, ένα ψεύτικο, είναι ένα ψεύτικο αποτέλεσμα ποδοσφαίρου και αυτό. Ναι, πες αλλά... Τι άλλο έκανε η αντίπαλή μας και κάνει δύο γκολ, πες μου. Ναι, αλλά σε κάνανε πολλές φάσεις και οι άλλοι, αυτό είναι το θέμα. Ποιες ήταν οι φάσεις των φυσικά, άλλων. Φυσικά, καταρχήν όταν σε κάνει πολύ ωραία άλλους 6 λεπτά στην περιοχή σου. Πού γίνεται όπα, αυτό, όπα, όπα, η Βραζιλία όπα, είναι αυτή. Όπα, είναι πρωί, όπα, είναι πρωί. Τι είναι πρωί. Πριν μπει η φάση του γκολ, έτσι, εκείνο το λεπτό, γιατί είναι ένα λεπτό, έτσι, έχουν κάνει τη φάση που σε πρώτο χρόνο τη βγάζει ο Μπάρκα. Ναι. Σε δεύτερο χρόνο, σουτάρει και βγάζει ακόμα ένα σουτ στη δεξιά του γωνιά, σωστά. Ναι. Τα άλλα σουτ που γίνονται και βρίσκουν στα σώματα είναι σουτ απελπισίας. Γιατί πάει η μπάλα πάνω σε αυτούς στα rebound, γιατί πάνε. Ναι ρε παιδί μου, είναι σουτ που θα... Μα αφού είναι τόσοι πολλοί παίκτες, θα περάσει, δηλαδή θα πρέπει να περάσει μπάλα και να πάει. Γιατί να πάει, γιατί να πάει. Ωραία. Είναι μια φάση λοιπόν που επί ένα λεπτό αυτοί σουτάρουν 3-4 φορές. Δεν κάνανε μόνο και αυτή βέβαια, τη φάση, παίξανε μπάλα κι αυτοί, μη λέμε τώρα. Όπαρε φίλε, όπαρε φίλε, δημιουργικά τι έχουν κάνει. Ο τερματοφύλακας μας. Τι κάνανε, δημιουργικά σε κάνανε πάρτι από τις πλευρές. Καταρχήν Τζαβέλα στο Ρωσίδης, με συγχωρείτε, βαριόμαστε να περπατήσουμε. Άστο. Έφτασε η μπάλα στον τερματοφύλακά μας, δυσκολεύτηκε η άμυνά μας. Έχει κάνει ο τερματοφύλακάς τους να σου πω τις φάσεις. Του Χριστοδουλόπουλου, του Πέλκα, του Φορτούνη στο 0-0, η κεφαλιά του Μανωρά το κόρνερ, η κεφαλιά του Τωροσίδη στο στημένο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, η κεφαλιά του Παπασταθόπουλου, το σου του Μήτρογλου, η κεφαλιά στο 95 του Μήτρογλου. Μιλάμε φάσεις που σε άλλα παιχνίδια αυτές ώρες μπορεί να καταλήξουν στα δίχτυα. Αυτό είναι δημιουργία και παραγωγή φάσεων μιας ομάδας, φιλαράκι. Μάλιστα. Γιατί πάλι τους έχουν κάνει ένα σουτ με φάουλ που απέκρουσε τερματοφύλακά του στο δεύτερο ημίχρονο, το σκουπρέ ένα. Κάπου εκεί στο 82. Ο τερματοφύλακας μας δεν είχε συμμετοχή στο μάτς. Και μου λες σου κάναν πάρτι από ο, τα... Ο Μπάρκας δεν είχε συμμετοχή στο μάτς, τέλος πάντων. Ίσα ίσα, εμείς τους κάναμε πάρτι. Έγινε. Από το κέντρο. Με συγχωρείς που μιλάω έτσι λίγα. Όχι, καλά κάνεις. Οι απόψεις είναι αυτές. Όλοι είδαμε το παιχνίδι. Γιατί σου αποδεικνύουμε γεγονότα με φάσεις στον αγώνα. Δεν μιλάμε για κατοχές και τέτοια. Αυτά με κουράζουν. Αλλά επειδή τα βάζουν και στα στατιστικά στοιχεία. Αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε τα στατιστικά, τα νούμερα. Ήταν μια ομάδα αυτή. Αυτοί παίξαν από την αρχή. Όπως παίζει κλεφτοπόλεμο οι μισές ομάδες της Αλφα Εθνικής. Αν θα σκοράρουν πρώτοι να πάρουν αποτέλεσμα. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ψεύτικο αποτέλεσμα ποδοσφαιρικού αγώνα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φανατικός οπαδός Εθνικής. Φανατικός οπαδός. Μόνο στο λόγο επειδή. Δυνατός. Να τον συναντήσουμε. Θέλω Εθνική τελείωσε. Όχι, εντάξει, έχει και ένα δίκιο. Όντως έγιναν φάσεις. Ίσως αν είχε Μήτρογλου στα καλά του και μπορούσε να αγωνιστεί από την αρχή, μπορεί η εξέλιξη να ήταν πολύ διαφορετική. Θα είχαμε, ναι. Σου χαλάει την πουγάδα, ας πούμε. Γιατί θέλουμε η Εθνική να χάνει, ας πούμε. Δεν θέλουμε να χάνει, ναι, να έχουμε γκρίνια στην αφού, εντάξει. Γκρίνια στα χώρια, δύσκολα. Απλά είπαμε, αγαπάμε να μισούμε. Το τόπι θέλει και τύχη. Αν δεν έχει τύχη, δεν πας πουθενά. Ναι. Έτσι. Τύχη θέλει, φοβερή τύχη. 2-31-0-287-38 για τηλεφωνάκι εδώ με την εκπομπούλα μας, με το λόγο επειδή μας. Κατά τα άλλα, στην χθεσινή επικαιρότητα, την αθλητικιά της Θεσσαλονίκης. Δικαιώθηκε η εκπομπή μας που μας έλεγε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια χαρτογράφηση των φίλων. Ίσως ακούσανε λόγω επειδή το πρωί οι φίλοι του Ηρακλέως και δώσανε μαζικό παρόν χθες το περίπτερο της ομάδας στην έκθεση με πυρσούς, με συνθήματα. Ήταν και η ομάδα εκεί και οι παίκτες. Δεν λέγαμε το πρωί χθες ότι εκεί πρέπει να δούμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη επίσκεψη, ποιοι πήγανε, κόψε τα περισσότερα εισιτήρια, τις περισσότερες ώρες στην έκθεση. Δεν ξέρω, εντάξει. Δύσκολα έτσι. Αλλά στην έκθεση αυτή τη στιγμή το αφεντικό. Είχαν όλοι εισιτήρια. Αυτοί που πήγανε στην έκθεση. Τι λες, τα πήγανε. Στην έκθεση δεν έχει. Yeah. Στην έκθεση τουρνικέ. Τουρνικέ, αλλά. 7 ευράκι, μια χαρά. Τι λες, να μπήκε έτσι, αποκλείεται. Οπότε ανοίγουν οι κερκίδες, λένε απ' έξω. Στο δεύτερο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μένει, ας πούμε, σαν αποτύπωση είναι ότι οι φίλοι του Ηρακλέως ήταν οι περισσότεροι από όλους. Δηλαδή δεν είδαμε κάποιους μαζικά να επισκέπτονται το περίπτερο του ΠΑΟΚ. Νομίζω περισσότερο το επισκέφτηκαν πολιτικοί, τα περίπτερα του ΠΑΟΚ και του Άρη παρά ο Παδί και. Πήραν τη μάχη τη. Ήρθαν όλοι μαζί δηλαδή, κανένας δεν έλειπε. Δεν επισκέψω μάλιστα, θες εδώ, να τα βάλεις εδώ, να τα κάνεις για μπαλό ας πούμε. Γιατί άνετα, το πούλμα να παίξω τα μαργαρισμένα. Πόσο. Και βλέπουμε κιόλας και τον Πάνο τον Καμένο να, δεν ξέρω, ίσως να θέτει υποψηφιότητα στον επόμενο ανασχηματισμό να παρατήσει το Υπουργείο Αμήνης. Γιατί να κάνει. Ξέρω, να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αθλητισμού. Γιατί κάνουμε διεκτή. Μπορώ να το βάλουμε εκεί στο ΒΑΡ. Μέγα επικοινωνιακό σφάλμα τη ομάδα του ΠΑΟΚ.
Έκανε επικοινωνιακό. Μεγάλο φάρμακο. Εδώ λέει χθες είχε επικοινωνία όμως και με τον Καρυπίδη και από την πλευρά του Άρη. Δεν το γνωρίζομαι. Έτσι λέγεται, έτσι διαβάζουμε. Δεν υπήρχαν φήμες είναι αυτά. Δεν είδα εγώ τίποτα live εκεί στο γραφείο να ανακατεύουν κανένα καφέ να τα λένε. Κάτι κουρασανάκια, κάτι κουλουράκια να λένε, να τρώνε μαζί. Τα sites, ας πούμε, γράφουν επαφή Καρυπίδη Καμένου για ανάπλαση του Χαριλάου. Ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, ο οποίος λέει έδειξε προθυμία να βοηθήσει τον Άρη για να προχωρήσει. Θα κατεβάσει. Είδε και αυτά τζόγλοι 20.000 κόσμος, να κάτσε να πάω μπροστά εκεί, είναι ψηφαλάκια. Το θέμα είναι το εξής: γιατί να εμπλακεί ο Υπουργός Αμήνης στην όλη υπόθεση? Μήπως θα βάλει αυτά τα σώματα που έλεγε ότι θα συστήσει, τα παλιά όβα, όχι όβα, πώς λέγονται. Τα μόμα, τα μόμα, τα μόμα, ναι, που υπήρχαν. Δεν μπορεί να ξαναειδηθεί η μόμα. Μήπως τώρα την κάνουν για να φτιάχνουν γήπεδα και να αναπλάττουν τους. Και πώς, ο εργολάβος πώς θα πάρει. Δεν γίνεται, θα τα κάνουν εδώ τα φανταράκια. Παρόλο ίσως σου λέω να είναι μια πρόθεση να κατέβει στον επόμενο ανασχηματισμό ως υπουργός αθλητισμού. Για το βλέπω υπουργός χιλικίου την επόμενη φορά αυτό, αλλά... Γιατί όχι. Είναι ένα θέμα που έτσι έχει τροφοδοτήσει τις RGNS περιπτύξεις ακροατών και παρουσιαστών, κατά πόσο, ας πούμε, θα πρέπει να εμπλέκονται οι άνθρωποι της πολιτικής. Είναι κάτι το οποίο ξαφνικά όμως νομίζω ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Είναι κάτι το οποίο πάντοτε υφίστατο στην χώρα μας. Η επικοινωνία πολιτικών και ομάδων ήταν πολύ άμεση. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο μας είναι κρατικοδίαιτο, το ποδόσφαιρο, ούτως ή άλλως. Εσύ, ξεχάστηκαν τα επεισόδια της έκθεσης στη ΔΕΘ, όλα αυτά με τα μακεδονικά ξεχαστήκαν με ένα γήπεδο του ΠΑΟΚ, έτσι. Το υποτιθέμενο που θα... Δεν νομίζω να... Ξεχαστήκαν όλα εδώ. Τώρα το θέμα συζήτησης είναι για το πότε θα γίνει το περίφημο στολίδι, το διαμάντι της Τούμπας τώρα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Ξεχάσαμε τη Μακεδονία σε 10 ώρες. Καλά, ούτως ή άλλως ξεχασμένη ήταν. Τι νομίζεις? Το θέμα είναι όμως και ένα γήπεδο φέρνει ανάπτυξη. Θα δουλέψει κόσμος, θα δώσει έμφαση στην περιοχή. Όχι, σε αυτήν, εκτός πρέπει να γίνει. Εκτός λες. Δεν γίνεται. Αυτό το με 45.000 θέσεων δεν πρόκειται να γίνει εδώ ποτέ μέσα στο πάρκινγκ. Δεν υπάρχει χώρος. Αυτό προσπαθεί να. Ευρωπαϊκές διαδιαγραφές που θα τα κάνει στα πάρκινγκ. Αυτό προσπαθεί να επιληθεί και είναι ανέδοτη ούτως ή άλλως και η πλευρά του ΠΑΟΚ ότι θέλει γενικότερα. Η Ελλάδα, μεγάλη... οι αρχαιολόγοι πάνε από τις μπουλντόζες. Η μεγάλη χρόνια θα γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω να. Υπάρχει περίπτωση κανένας αρχαιολόγος. Βρήκαμε το νυχτικό της Ναυσικάς μέσα στα. Υπάρχει περίπτωση κανένας. Εντάξει, θα το ψηρίζουν. Βρήκαμε το περίστροφο του, ξέρω εγώ, του Αγαμέμνονα. Θα το ψηρίζουν το νυχτικό εκείνη τη στιγμή και θα συνεχίσει. Γιατί υπάρχει μια τάση, ας πούμε, μεγάλη και μια πρόθεση των φίλων του ΠΑΟΚ να γίνει το γήπεδο στην φυσική του θέση. Ποια είναι η φυσική του θέση? Φυσική του θέση είναι το συντριβάνι, βέβαια. Καλά, τώρα, η πρωταρχική. Η θέση η οποία έχει παγιώσει την ομάδα και έχει χτίσει, ας πούμε, τον μύθο αυτό, τέλος πάντων, ο οποίος αναπαράγεται. Και εκεί θα γίνει το γήπεδο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αλλού. Θα υπάρχουν αντιδράσεις, δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο ξεχωριστό. Εκτός έτους, στο τέλος θα γίνει το μελέ. Κοιτάξτε, κανονικότατα, ας πούμε, μια πόλη για να αναπτυχθεί θα πρέπει έργα υποδομής να γίνονται και σε υποβαθμισμένες περιοχές. Για εμένα, ας πούμε, όσον αφορά το επίπεδο της ανάπτυξης και να δοθεί και να τροφοδοτηθεί, ας πούμε, ένα κομμάτι το οποίο ανέκαθεν δεν είχε έργα. Καλώς ή κακώς η Τούμπα γεμίζει από επαρχία. Η δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι. Γεμίζει από επαρχία, ναι. Τι εννοείς γεμίζει από επαρχία? Επαρχία τη γεμίζει την Τούμπα πιο πολύ. Δηλαδή. Δηλαδή, και τη Θεσσαλονίκη, αν πεις να γεμίσει η Θεσσαλονίκη μόνη της στο γήπεδο της Τούμπας, το ίδιο, όχι το καινούριο, δεν γεμίζει. Πώς γίνεται να μην το γεμίσει μια ολόκληρη Θεσσαλονίκη ενώ και πλέον εκατομμυρίων? Θα πάω μαζί σε ένα μάτσο του Πάου και θα πάω μέχρι την περιφερειακό να δεις τα αμάξια τα παρκαρισμένα και τι νούμερα έχουν. Ρόμιχης, ΕΡΤ, ΕΡΕ. Έτσι. Καβάλα, δράμα, αίρεση. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Μην αναλέμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πάρει το αυτοκίνητο σου από ένα ξαδερφάκι σου που έχει στα Γιάννητσα. Στην περιφερειακή. Και Γιάννητσα. Ναι, όχι, σου λέω ρε παιδί μου, το έχει πάρει από εκεί, αλλά είναι σε κάτοικο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θε να πει ότι δεν υπάρχουν φίλοι του Πάου στη Θεσσαλονίκη. Θε τώρα ότι το ΕΡΟ ΤΑΦ είναι καινούργιο αυτοκίνητο. Όχι, ΕΡΟ ΤΑΦ είναι σε ραϊκό. Αλλά άμα είχα ένα γνωστό, α πούμε, εκεί να πούμε. Ένα στα 10.000 αυτοκίνητα. Εγώ μπορώ να σου φέρω δύο παραδείγματα ανθρώπων που έχουν πάρει αυτοκίνητο από τι αίρεση και μένουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί, ξέρω εγώ. Γιατί στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ έχει στο περιφερειακό και δεν το είναι. Στην Παπάφη παρκαρισμένα τα αμάξια. Πού να βρει, μπορεί να βρει πάρκι στην Παπάφη. Έχει έργα του μετρό, δεν γίνεται να παρκάρει. Τα αφήνουν οι παπαφίσκοι τα πάρκινγκ του. Τούμπα γεμίζει έξω από την επαρχία και α βγουν εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και α το διαψεύσουν. Α, δεν ξέρω, αν έχουμε χαρτογράφη, θα πάρουμε την τροχιά να μα πει. Θα μα πει τι πινακίδε βλέπει. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ το να.
Μπάμπη, ο φίλος λέει αλήθεια, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ναι. Έλα φίλε, ποιος είσαι, πού είσαι? Γιατί... Έλα Χριστό. Έλα, γιατί... Γιατί ρε Μπάμπη, όντως αυτό είναι αλήθεια, ότι τουλάχιστον 7.000 άτομα με 10 έρχονται από πάρχια όταν γεμίζει το γήπεδο. Δεν θα μπορώ να το πω εγώ, δεν το ξέρω. Δεν έχω κάνει τέτοια χαρτογράφηση. Το έχω μάθει εγώ, το έχω μάθει και όλα και το βλέπω, είμαι κοντά. Δεν έχω κάνει τέτοια χαρτογράφηση, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δεν σε μάτς που δεν γεμίζω γήπεδο. Είναι αυτή που λείπουν από απασία. Άρα θες να πεις ότι ο κόσμος της Θεσσαλονίκης γυρνάει την πλάτη στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή δεν έχει ΠΑΟΞΙΔΙ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχει, δεν έχει. Απλά το έχω παρατηρήσει, δεν πάει πολύ. Άρα εμείς έχουμε αποτύχει εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί ακουγόμαστε μόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν ακουγόμαστε στην επαρχία. Πάλι το πήγες εκεί, βρε Μπάμπη μου. Από το Καναδά θα μας πάρουν σε λίγο τηλέφωνο. Γεμίζω Καναδά στην Τούμπα και τέτοια, ας πούμε. Το Τωρόν. Άρα που απευθυνόμαστε, πρέπει να γίνουμε, ας πούμε, βορειοελλαδικό ραδιόφωνο, ας πούμε. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λίμπερο με διαβατήριο πλέον. Αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τέτοια χαρτογράφηση πάντως, γι' αυτό μου φαίνεται λίγο έτσι κάπως. Αν παρατηρήσεις μας που είναι καθημερινή, που δουλεύει η αγορά, ναι, δεν έχουν σημασία. Φίλο ότι πηγαίνει μόνο κόσμο από Θεσσαλονίκη. Ναι, άμα δουλεύει η αγορά, δεν μπορεί να πάει αυτός που είναι στην αγορά, δεν μπορεί να πάει ούτε έχει τόσους επαγγελματίες. Δουλεύει η αγορά, είναι ας πούμε δεκάδες χιλιάδες κόσμου, ναι, ναι, που εργάζεται. Άρα δεν έρχεται και επαρχία. Μάλιστα. Εγώ πλέον. Ναι, αλλά όχι. Η απορία μου είναι στο εξής, ότι πλέον, ας πούμε, που έχουν ακριβήνει βενζίνες, αυτό τέτοιο, τον αρθείς, ας πούμε, είναι πλέον μια διαδικασία που μπορεί να σου κοστίσει ένα πενιντάρικο. Το σκέφτεσαι. Άντε στο ντέρμπι, ναι. Okay. Τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, εκεί που είμαι στην περιοχή, στα μεγάλα μάτς, ακούει και ο φίλος, και ας με διαψεύσει, στα μαγαζιά γύρω-γύρω θα δεις όλοι με μπλουζάκια, ξέρω εγώ, σύνδεσμος φίλων Δράμα, σύνδεσμος φίλων Δεσκάτης, σύνδεσμος φίλων Ζύχνη, σύνδεσμος φίλων Γαζόρου, Σερών, χαμός γίνεται. Μένεις Τούμπα όπως και εγώ, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Ωραία. Έχεις παρατηρήσει και τα λεωφορεία που έρχονται από παρχεία. Μπράβο. Κατεβάζουν κόσμο. Έτσι. Εντάξει, είναι, παιδιά, έχετε επαρχία. Στηρίζει επαρχία. Μα δεν είναι κακό να υπάρχει ο φίλαθλος από επαρχία. Καλό είναι. Τότε τι το συζητάμε. Για σου λέω για το γήπεδο πρέπει να γίνει εκτός, αυτό θέλω να σου πω. Εκτός για να μείνουν, εκτός, ας πούμε. Για να μην ταλαιπωριούνται και αυτοί που έρχονται από επαρχία και να μην γεμίζει πολύ να μπουκώνει. Μάλιστα. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά ο λαός πάντα δεν θέλει να φύγει από την Τούμπα γιατί είναι συστηματικά δεμένος με το μέρος. Ναι, ναι. Οι συναισθηματισμοί, εντάξει, με την ανάπτυξη έχει μια διαφοροποίηση, ας πούμε, και την εξάπλωση του αστικού ιστού της πόλεως. Συναισθηματική αξία είναι πλέον, όχι λειτουργική το γήπεδο. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, ναι. Ακριβώς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν πάμε δυτικά θα γίνει γκέτο η ομάδα. Ναι. Δηλαδή. Δεν έχει δηλαδή. Ας το σκεφτεί αυτό που θέλει. Μάλιστα. Θα γίνει γκέτο. Για μένα, προσωπική μου άποψη, ναι, καλύτερο σημείο είναι να γίνει δίπλα στο Πολατάκι. Μάλιστα. Σωστό, σε μένα μου αρέσει. Επειδή είσαι από ανατολικά, γι' αυτό. Όχι, όχι, εντάξει, μπορείς να φτάσεις γρήγορα στα ανατολικά. Και από δυτικά, γιατί άμα. Εγώ θα σου πω, επειδή τα έχω χαρτογραφήσει αυτά, ασχολούμαστε με την πολεοδομία. Όχι, θα σε πάμε ανατολικά, επειδή μένει Σταυρούπολη. Ναι, λοιπόν, πρώτο λόγο. Στη Σταυρούπολη δεν έχουμε γυράδικα. Πάσχουμε. Λοιπόν. Θέλω να γίνει, ναι, θέλω να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ εκεί κάπου Ευκαρπία τον Ατάλο για να γίνει η Λαγκαδά μια νέα Λαμπράκι. Δεν έχουμε, ρε παιδιά, δεν έχουμε να παραγγείλουμε. Έχουμε ένα περιβόητο σουβλάκι, ας πούμε, αυτό και τέτοιο και τίποτα άλλο. Εκεί το ζυγόνα. Δεν πήγαμε, το είπα περιβόητο για να μην τοποθετήσουμε το προϊόν. Δεν το κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, να με κεράσει καμιά φορά. Όχι, μετά θα πάω να εισπράξω. Αυτό, δεν έχουμε μαγαζιά, δεν έχουμε καφέ, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Οπότε αυτό θέλουμε να επέλθει η ανάπτυξη μέσα από αυτό. Τώρα που θα σε πάρω εκεί στο Βικελίδης και θα γίνεις εκεί φίλος, θα σε λέει πιο καλά, έχει απ' όλα εκεί. Μα, θα σε πω κάτι, Μπάμπη. Ναι. Θα σε πω κάτι, Μπάμπη. Ξέρεις, γιατί θα αντάλλαξαν οι κάτοικοι του Σταυρούπολης όλα αυτά με τις εξετάσεις οδήγησης. Εντάξει, εξετάσεις εκεί και στην Τούμπα. Απίστευτο. Εξετάσεις εκεί στην Τούμπα. Δεν έχει την Τούμπα. Δεν κάνουν πλέον. Τα πήγανε πολύ δυτικά, ρε Σινά. Κρίνη νομίζω είναι ανατολικά και Σταυρούπολη δυτικά. Έτσι, θα έρχεστε εκεί, θα σας ψηρίζουμε να πούμε. Κανονικά θα ανοίγουμε τα παράθυρα. Όχι, κάπου Σταυρούπολη είναι. Στο τέτοιο είναι νομίζω. Στην Τερψιθέα, εκεί γίνονται. Εκεί, ναι. Εκεί σε εμάς. Επειδή δεν έχει τίποτα απολύτως, δεν κυκλοφορεί κανένας, δεν έχει μαγαζιά, δεν έχει κίνηση αγορά. Γι' αυτό τις κάνουν εκεί τις εξετάσεις. Μόνο σπίτια, α πούμε, κάτι ξεχασμένο. Δεν έχει καμία ιστορία, κατευθείαν στο κόκκινο κτίριο. Έτσι. Κανονικά. Πριν από 2-3 χρόνια που είχα πάει να δω την παράσταση στο θέατρο Λαζαριστών. Του Τσιόλη. Ναι.
Ψάχαμε να φάμε κάτι και δεν έχει. Δεν τίποτα, έχει ρε παιδιά, δεν έχει. Δηλαδή, τίποτα, αλήθεια, δεν. Είμαστε η μοναδική συνοικία που δεν έχει τίποτα απολύτως. Α πούμε, πέρα από το ψυχιατρίο, α πούμε. Εντάξει, αυτό. Πρέπει να κατεβείς εκεί στην, κάτω στην πλατεία, πώς τη λένε, μωρέ. Δεν έχει. Εσύ άμα να πάρεις μηχανάκι, ναι, δεν έχει. Αυτό σου λέω. Άρα το γήπεδο είναι μονόδρομος να γίνει στα δυτικά για να αποκτήσει μια, αλήθεια, μια έχει, παράπλευρη, ναι, ανάπτυξη περιοχή. Ας πούμε. Αυτό δίνουμε εδώ. Μάλιστα. Περιμένουμε να γίνει κανένα φεστιβάλ, ας πούμε, ΚΝΕ και τέτοια. Μπα και πάμε κανένα σουβλάκι. Αν και καταγγέλλω το φεστιβάλ της ΚΝΕ, γιατί πριν από δύο χρόνια που είχα πάει, δίνανε μαριναρισμένα σουβλάκια. Όχι εκείνα τα παραδοσιακά, τα μικρά, τα καλαμάκια που λένε. Δίνανε έτσι, ας πούμε, πιο. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Για πάω να εισηγηθώ τώρα. Έχει ένα πάρτι, οι κομμουνιστές με δώσανε πρόσκληση. Αυτό να πας να τους πεις για τα σουβλάκια. Ναι, αλλά βάλανε και μαργαρίτη μέσα. Τον είχαν και πριν από δύο χρόνια και το μαργαρίτη είχα πάει. Ναι, εννοείται. Στην αλκοκόλα, όχι κανονική. Έτσι, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα. Ένα τελευταίο για να κλείσω. Βεβαίως, βεβαίως. Ο Καμένος ασχολείται με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, γιατί υποτίθεται στα χαρτιά ανήκει στο Υπουργείο Άμυνα. Ναι, ήταν το εκείνο τον Καλαβέρι του, το παλαιό. Με τον Άρη όμως τι εμπλοκή υπάρχει και ασχολήθηκε. Αφήστε κάτω τον Άρη. Εν τω μεταξύ με τον Άρη, το 2004, όταν έγινε η ανάπτυξη των γηπέδων και όλα αυτά, είχα διαβάσει την ιστορία. Να, έτσι. Το γήπεδο του Άρη αγοράστηκε το 2004 από την Υπουργεία Αθλητισμού. Άνοιξε μια οικογένεια. Δεν τα λέτε αυτά. Ναι. Άρα το γήπεδο του Άρη, το Κλάδης Βικελίδης, ανήκει στο κράτος, δηλαδή λες. Ναι, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Και το γήπεδο του ΠΑΟΚ ανήκει στον ΠΑΟΚ, Αλφα Σίγμα. Μα στο λαό του. Στο λαό του ανήκει. Κοίταξε, όλα αυτά θα σου πω πώς είναι. Όπως και το Καραϊσκάκι είναι ιδιόκτητο για 99 χρόνια. Να ξέρεις. Δεν είναι τίποτα στάνταρ δικό σου. Για 99 χρόνια θα περάσουν αυτά. Πάλι είναι του δημοσίου. Ναι, αυτό γιατί του είπα δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο. Το ίδιο ισχύει. Απλώς γύρω-γύρω είναι μπερδεμένο και ο Δήμος στο πάρκινγκ εκεί πέρα και τον καζόν εκείνα που πάνε τα σκυλάκια για κάνουν βόλτες. Ναι, είναι του Δήμου όλα αυτά και γίνεται μεγάλο μπέρδεμα. Γενικά είναι μπερδεμένη όλη η φάση και πιστεύω ότι αν ξεκινήσει να γίνει γήπεδο, κάποιος τρελαμένος θα πάει στο ΣΤΕ στα 100 χρόνια όπως του Παναθηναϊκού το γήπεδο. Τίποτα φίλε, για μένα επειδή ο Σαββίδης έχει τα χαρτιά και τα έχει τα λεφτά έτοιμα, ας πάει να αγοράσει και 200 στρέμματα σε μια έκθεση και να μην ασχολείται τίποτα παραπέρα, να είναι ίσιο. Ξέρεις τι γίνεται, στην παντού, άμα δεις όποιος έχει κάνει αυτή την κίνηση σε όλη την Ευρώπη, ναι, δεν του βγήκε σε καλό, δηλαδή πολλά γήπεδα δεν γεμίζουν. Γιατί μην ξεχνάμε το ποδόσφαιρο είναι συναισθηματικό. Συναισθηματικό άθλημα. Δεν είναι μόνο για συναισθηματικό ρε Μπάμπη. Άμα το κάνεις τώρα στην καρδία, στα γαράδες, αν τρέξεις να βρεις μέχρι να μάθεις τον δρόμο να πας. Εντάξει ρε, εσύ θέλει και λίγο στρατηγικό σκοπό μέρος τώρα. Δεν είναι τώρα καρδία, τα γαράδες σχολάρι να βάλεις γήπεδο εκεί. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Τα γαράδες σχολάρι και τέτοια. Στη Waterland. Να κάνουν βουτιές για πέναλτι μετά. Για μένα, ας πούμε τώρα εκεί το γηπεδάρα να κάνεις και να γεμίσεις είναι προς αεροδρόμιο, εκείνη η περιοχή. Να έχει ο Μίχλης συνέχεια να μην γίνονται τα μάτς. Τι Μπατμανίδης είσαι. Έγινε, σε φιλούμε. Ένα τελευταίο από το Γιουβέντους ήθελε να κάνει γήπεδο. Καινούριο. Και είδε ότι το Ρήνο δεν έχει οπαδούς. Ναι. Και σκέφτεται να το κάνει σε άλλη πόλη. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά είναι τα... Ναι, δηλαδή εντάξει. Η Γιουβέντους είναι μεγάλη, έτσι, που έχει τον Ρονάλντο. Όλα αυτά κάνουν μελέτες, με μελέτες γινοντάται έτσι. Βέβαια, ναι. Αυτό σου λέει ουσιαστικά και ο Στέφανος. Και ο Πάοκ ο μεγάλος δεν έχει οπαδούς μέσα στην πόλη, κάντο αλλού. Κάντο εκτός. Αυτό σου είπε. Μέσης άκρης. Μέσης άκρης. Αφού μας κατηγορούν οι Αριανοί για γήπεδο λάστιχο, ας κάνουν μια κατασκευή και ας την μεταφέρουμε από πόλη σε πόλεμα, είναι έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Περίμενα να πάρεις τηλέφωνο τώρα. Εγώ σε περίμενα να σκυλεί το πολέμο. Ξέρεις πόσο καιρό έχω, σε ψάχνω. Με βρήκες ρε, εγώ σ' άκουσα εχθές ρε που πήρες ρε. Το γράφωσα λέω τώρα, δεν θα φύγει. Έλα ρε, πασόκαρε, λέγε ρε. Πού είσαι ρε, για σένα πήρα ρε ακούω τη φωνή και λέω. Εγώ έκανα μανόρα ρε για σένα δύο φορές. Ξέρω ρε τη μανόρα, σ' ακούω ρε. Πού είναι λέω, πού είναι, σε ψάχνα τι κάνεις. Καλά, εδώ με τον Μπάμπη, το φιλαράκι μου να πούμε. Με τον Μπάμπη χάρηκα πάρα πολύ, ξέρεις, αλλά σας ακούω τόση ώρα, λέω χωροταξία, οικισμού και περιβάλλοντος. Μα μιλάς με τον καθεαυτό σκανδαλίδι αγόρι μου εδώ. Άμα δεν τα ξέρουμε... Σκανδαλίδις εδώ, τι θες, πού δεν θα σε διορίσω. Άμα δεν τα ξέρουμε εμείς του αθλητικού, αυτά ποιος θα τα ξέρει. Τα ξέρει κανένας πολεοδόμος. Πες τα. Σε παρακαλώ. Έπαθα πλάκα, λέω τώρα να ανοίξουν, λέω, πώς το λένε, ραδιόφωνα στο Δήμο, να την ακούσουν. Τελείωσε.
Θα αλλάξουμε και φανάρια, λέω. Θα γίνουν αλλαγές. Τελειώσαμε εδώ πέρα, καρφωθήκαμε. Μοιράζουμε μελέτες. Έτσι. Τι νέο έχει εκεί πέρα, αν σχηματισμό το κόμμα μας, τι γίνεται? Η Φόφη πήρε καινούριο κραγιόν. Εγώ γελάω τώρα, να σου πω κάτι, με τα 21 στρέμματα, ξέρεις, που τους δώσανε τώρα, που τους λένε να σας δώσουμε, λέει, 21 στρέμματα. Και είπα, λέω, πάρτε και τη Φαρμάκη και τον Αϊθεράπη, λέω, από πίσω, θα σας τα δώσουν όλα, λέω, τώρα, μαζεμένα, λέω. Ναι. Μη στεναχωριέστε. Ξέρεις, αυτοί φάγαν τώρα, όχι παπάς, μιλάω. Μαζί και το Θυμιατό φάγανε. Μαζί και το Θυμιατό, φάγανε γενικά πετραχίλια, τα φάγανε όλα μαζεμένα. Δεν πειράζει, αλλά ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Τι? Γιατί είναι η εποχή τους, πώς το λένε, πάνω στο... Δώσε στο λαό τώρα, δώσε. Εδώ σε σανό τώρα. Κοίταξε τώρα, αυτό ξέρεις τι θα γίνει. Θα αρχίσει τώρα μετά από κανένα χρόνο πάλι. Μας τάξανε γήπεδο, μας αδίκησανε πάλι. Δεν μας το κάνει. Εγώ πάντως διαχωρίζω τη θέση μου κάθε φορά και λέω ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται και δεν πιστεύω ότι κάποιος, ας πούμε, ψηφίζει με οπαδικά και. Θεωρώ ότι είναι ένας μύθος αυτός που αναπαράγεται γενικότερα από τα μέσα, ότι τάζοντας σε μια ομάδα μια παροχή, αυτό αυτόματα θα την κατευθύνει τον οπαδό της να ψηφίσει. Όχι. Θα σου απαντήσω αυτό που είπε ο Στέφανος τώρα ακριβώς από δίπλα. Και φτάνουμε στο τέλος και λέμε, δεν το έκανε ο Μπάμπης, δεν το έκανα εγώ, δεν το έκανε ο Στέφανος. Κάποιος το έκανε τελικά, ρε παιδιά. Όλο αυτό λέμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί και εγώ έτσι νόμιζα, Μπάμπη, ότι δεν παίζει ρόλο, μωρέ, αυτό. Δεν παίζει. Κάτι ρόλο παίζει τελικά. Κάτι παίζει ρόλο, αλλά το θεωρώ και ότι δεν είναι. Και μετά εκεί που κάθεσαι και ανακατεύεις το καφεδάκι σου, λες, πώς βγήκε αφού δεν τον ψήφισα εγώ, δίπλα ο φίλος μου και ο γείτονας. Μπράβο. Ότι κρίνεις και ψηφίζεις με βάση κάποιες παροχές και κάποιες προσδοκίες που έχεις, ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι επιδρά τόσο καταλυτικά ή είναι τόσο μεγάλη η μάζα του κόσμου που επηρεάζεται από το αν η ομάδα τη προωθηθεί. Αυτό θέλω να πω. Συγγνώμη, ρε Μπαμπή, ναι. Τόσα χρόνια τώρα, να σου πω το άλλο να πω, τόσα χρόνια του στάζει το ένα, μην αρχίσω πάλι και πολιτικοποιώ τώρα, γιατί με του Στέφανο εδώ πέρα έτσι για άλλο πήρα, τόσα χρόνια δεν του στάζαν οι πρασινοχάλκινοι εκείνοι. Κάθε ομάδα έχει ωφεληθεί από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πώς τον βγάζεις τον Ζαγοράκη με τα τσαρούχια μετά? Αφού έβγαλες τον Ζαγοράκη με τα τσαρούχια. Ο Ζαγοράκης βγαίνει γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό, ο κόσμος. Δεν μπορεί, θα σου πω ένα παράδειγμα, σου πω, που έχει συμβεί στις ΗΠΑ. Έχει βγει υποψήφιος, ο οποίος είχε πεθάνει. Απλά δεν προλαβαίνανε να αλλάξουν, ας πούμε, να τον βγάλουν με τέτοιο. Είχε πεθάνει λίγο πριν από τις εκλογές και τον βγάλανε γιατί ήταν ένα γνωστό πρόσωπο. Απλά τον ξέρανε. Έχει διαφορά η φήμη από την προσέγγιση, ας πούμε, την. Όμως μπορεί να το επαναλάβει αυτό να βγει στις εκλογές είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άμα βάλει υποψηφιότητα θα βγει, ναι, ξεκάθαρα, γιατί τον ξέρεις. Θα ακούνε, ας πούμε, Κινέζοι γενιές, Ανδρέας Παπανδρέου σου λέει κάτι. Έκανε έργα, το παζό και τα. Να κάνει νόημα να κατέβω από το Boeing, έτσι. Η Δήμητρα, κατέβα. Το Boeing θα τους κατεβάζει κάτω κανονικά, αλλά Μπάμπη, να σου πω κάτι, ναι. Αυτό να τελειώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Μας κάναν όλους πολιτικά ασφαλίτες με το διπλανό μας. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Δεν το έκανα εγώ, δεν το έκανες εσύ, δεν το έκανε. Κάποιος το έκανε, ρε Μπάμπη. Ναι, καλά, εντάξει. 85% δικοματισμό έχει αυτή η χώρα. Ότι με αυτό το χθεσινό, εγώ σου λέω ότι τσίπησε κόσμο. Ό,τι και να λες στα ραδιόφωνα, εγώ σου μιλάω. Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι άλλα πράγματα επιδρούν, ας πούμε, όσον αφορά την ταπεινή αυτή πολιτική άποψη που έχει ο κόσμος. Αν είναι καλή ή κακή, έχει διαφορά αυτό. Πήγε και ο Γίγαντας χθες, τον είδες, κάλυψε όλη την πόρτα και στην Τούμπα χθες. Πήγε το πρωί, ο Γίγαντας κατέβηκε κάτω. Ποιος? Ο Καμένος. Ναι, αλλά λέμε ότι είχε επικοινωνία και με τον Καρυπίδη. Καπάκια τηλεφωνάκι. Ναι, αλλά έλα, έφερε την μπλούζα 12 όταν επικοινώνησε. Εντάξει, έφυγε Αθήνα. Μα δεν τον δώσανε μπλούζα τον Καμένο. Δεν τον δώσανε. Το δώσει με παλέτα τώρα. Παλέτα να τον δώσουν. Και προτού κλείσει, άκουσε προσεκτικά. Επειδή με ανακάλυψε. Σε διορίζω από τώρα υπουργό Πεχοδέ της εκπομπής και επικοινωνίας. Πεχοδέ. Πεχοδέ κανονικά. Πάντως να σου πω κάτι, Στεφανάκο μου, χάρηκα πάρα πολύ. Το ξέρω. Έψαχνα, είμαι ασφαλίτης τελικά. Τελικά με ανακάλυψε. Όχι, να αρχίσουμε να προσέχουμε δηλαδή. Βρήκανε κι άλλοι τώρα, ναι. Όχι, τον έψαχνα σαν παλιός Πασουξής, τον έψαχνα. Λέω για να τον βρω. Όπως έψαχνα εγώ τη Φόφη. Τη Φόφη. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε φιλούμε, σε φιλούμε. Καλή σου μέρα. Τσαο. Λοιπόν, 7 και 32. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Τι βέλεσαι από σαν ασφαλίτες και τέτοια. Δεν μ' αρέσει. Μην ανησυχείς τίποτα, εδώ είμαι. Εγώ σου λέω δεν. Α, τελειώσαμε. Εντάξει, τελειώσαμε, κύριε. Μέχρι για καφέ θα έρθουν τα παιδιά. Παραπέρα δεν. Α, οκ.
Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Φτάσαμε στις 7:33. Θα ακούσετε ότι η ώρα είναι 7:30. Εντάξει, πάνω κάτω. Στο χωριό μας να ακούσουμε τις χορηγίες. Έτσι. Συμπλήν είναι στα όρια του στατιστικού λάθους κάθε φορά το να φεύγεις 5 λεπτάκια. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δυνατότατο χώρο ταξικό ντεμαράζ της εκπομπής μας. Βέβαια, βέβαια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4. Τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας με τις σημαίες Ψωμιάδη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags, Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Καλημερίζω το φίλο μου τον Κυριάκο που σου στέλνει και σε σένα τα χαιρετίσματά του. Ο Κύρος, ο Γιακούλης. Πώς είναι, banner, street flags, beach flags. Beach flags, beach flags. Άμα να έχεις lower. Λόγω επειδή. Άμα είσαι και lower εκπομπή, μη σου πω lowest, κανονικότατα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται, διαρκές είναι το ζήτημα το κατασκευαστικό, το χωροταξικό. Είπαμε, ένας οπαδός έχει την πληρέστερη κάλυψη σε όλα τα θέματα. Όλοι γνωρίζει τα πάντα. Μηχανική και αρχιτέκτονε. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και εννοείται, ξέρουμε ποιος είναι ο συντελεστής δόμησης. Πώς μπορεί να γίνει. Γνωρίζω τα πάντα. Ίσον Google. Ένα μεγάλο επίσης θέμα όσον αφορά την κατασκευή των γηπέδων είναι χρόνια και το περιβόητο γήπεδο του Ηρακλή. Το κατά πόσο μπορεί να συμβεί στους χορτατζίδες, ο συντελεστής δόμησης εκεί. Τα οικόπεδά μας θα μας τα φάτε, θα πουλήσουμε ακριβά το μάρι μας. Δεν θέλουν να χτιστεί αυτό, όχι, μπορούν να δώσουν άδεια και τέτοια, και είναι όλοι έχουν, τα ξέρουν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρει κανένας, αλλά, δηλαδή νούμερο. Οι υπηρεσίες δεν πρέπει να κάνουν και τις δουλειές κανονικά. Άσε, ξέρω, φιλαράκι, ήμουν αμέσως στο Πεχοδέ, άσε φιλαράκι, εγώ ήμουνα στο... Βάλε, πόσα είμαστε, 5 ραδιόφωνα αθλητικά σαλονικιώτικα, βάλε, 5,5, βάλε και την αίρα, βάλε και την αίρα μέσα. Αν κάνεις, ας πούμε, από την ημέρα, θα έπρεπε να υπάρχει ένας διορισμένος κρατικός υπάλληλος, ο οποίος να ακούει τα ραδιόφωνα και να συγκεντρώνει τις πληροφορίες και να πηγαίνει με εισήγηση, ας πούμε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τελειώσα. Είπε, ας πούμε, ο Μπάμπης από τη Σταυρούπολη, είπε, ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει εκεί. Σωστό. Γιατί ξέρει. Αυτό. Όχι, σε παρακαλώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, είδα χθες το δεύτερο ημίχρονο μόνο της Εθνικής. Mm-hmm. Κάτι κουρασμένα παλικάρια με τον Κωνσταντάρα, κάτι τέτοια, ας πούμε. Φυσικό είναι όταν παίζει το Ρωσίδης ακόμα στην Εθνική να βλέπεις αυτό το πράγμα που είδα χθες το δεύτερο ημίχρονο. Μου είπαν ότι στο πρώτο ήταν καλύτερη, δεν το ξέρω. Έχασε περισσότερες ευκαιρίες νομίζω στο πρώτο. Είχε 3-4 πλάγια. Περάσανε πολύ ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι. Σουγκάρια. Ο πιο ποιοτικός παίκτης δηλαδή της Εθνικής εχθές ήταν ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης, ήταν... ναι. Ναι, αυτός για κανένα ένα λόγο καλό όμως αναστήθηκε, έτσι παίζει μπάλα πλέον. Mm-hmm. Σταθερός όλα τα μάτς. Και κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα τον έχουν καταλάβει και οι Ούγγροι. Τα κατευθείαν, διπλαπαρό, δύο και τρία άτομα. Yeah. Γεια σας Εθνική, η ευκαιρία θα κάνει μόνο με σέτρα. Δεν τραβήξαν οι υπόλοιποι καθόλου ρε, ούτε τα στοιχειώδη, αλλιώς θα ήταν εύκολο. Μα δεν υπήρχε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε αυτή. Εκνευρίστηκα, δεν μπορώ άλλο. Λέω, δεν είναι δυνατό, ρε φίλε. Αν δεν βάλει, βάλει γκολ αμυντικό στην Εθνική, δεν βλέπεις χάρη. Αυτούς δηλαδή που στεναχωρηθήκαν για Εθνική, θύμωσες που δεν έπαιξε. Χάνεις 2-1, δείξει λίγο τσαγανό, δείξει λίγο τρέξιμο παραπάνω για να εσωφαρίσεις τουλάχιστον. Ναι. Τέλος πάντων, καλύτερα που γίνει έτσι, αντεγόμαστε να πάρουμε γρήγορα χαμπάρι, γιατί δεν έχουμε φυσική. Γιατί τόσο δεν παίζουν Έλληνες παίκτες στις ομάδες, φυσικό είναι, αυτό το πράγμα θα το έχεις. Λοιπόν τώρα, και αυτό το πράγμα ρε φίλοι μου καλοί, η ΕΠΟ ορίζει τις ημερομηνίες, ποια το ορίζει, δεν ξέρω κιόλας. Για ποιο πράγμα, για ποιες ημερομηνίες. Που ορίζει τις ημέρες των αγώνων για το πρωτάθλημά μας. Για πρωτάθλημα, ναι. Η Super League, η ΕΠΟ για το κύπελο. Με τι σκεπτικό που κάνανε Δευτέρα μέρα κάνουν αγώνες, δηλαδή, δεν ξέρω. Τηλεοπτικό σκεπτικό. Τηλεοπτικό είναι, μόνο τηλεοπτικό είναι. Τώρα 7 η ώρα τη Δευτέρα, εγώ τσίμα τσίμα με τη δουλειά. Ναι, έχεις θέμα τώρα, θες να δεις την Αριανάρα, ξέρω. Απίστευτο. Είναι μόνο τηλεοπτικό το ζήτημα, να ξέρεις. Με ποιο τεχνομόνα ορίζει, για να πολεμήσει τον Άρη. Ξεκάθαρα. Μας διαβάλλουν. Αυτό είναι. Τελείωσε. Δεν έχει τη Δευτέρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα κάτσει και θα ασχοληθεί με... Τηλεόραση δεν έχεις.
εκεί στη δουλειά. Έχω τηλεόραση. Εγώ ήθελα να πάω στο γήπεδο και στην ώρα. Το κοίταξε, ο Καρυπίδης ήθελε να το μεταφέρει το, αυτό το match από την προηγούμενη εβδομάδα Κυριακή να το κάνει. Πόσοι δουλεύουνε μόνο τώρα Δευτέρα απόγευμα? Ναι, το ξέρω αυτό, αλλά Δευτέρα απόγευμα δεν δουλεύει και τόσο πολλοί κόσμο. Ο άνθρωπο θέλει, δηλαδή τον Άρη, να αργιανάρει. Μάλιστα, εντάξει. Okay. Θέλει να πάει στο γήπεδο, ρε φίλε. Δεν μπορεί, θέλει να πάει το παιδί του. Στάρι να κάνει και ρίχνει. Αυτό άλλο, αλλά λέω δεν είναι και πάρα πολλοί αυτοί που θα δουλέψουν Δευτέρα απόγευμα. Ψασμένο. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι πολύ, λέει. Εντάξει. Άμα το πάμε με την ενεργεια ίσως έτσι. Γενικά δεν είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν. Και πρωί. Είμαστε από τους προνομιούχους. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν περίμενε. Κι άλλον έχουμε. Έχουμε. Τι λέρε, πελατεία. Δεν έχουμε. Καλημέρα. Τίποτα. Μας το κλείσε. Α, γάτος. Όχ, όχ, για μένα είναι αυτός. Δεν μου λες. Όχ, όχ, όχ. Εγώ τώρα τι πρέπει να γίνω, λάστιχο. Περίμενε να βάλω το κράνος και μετά χτύπα. Περίμενε, λέγε τώρα. Καλημέρα σας. Γεια σου Νικολάκη μου. Άλλαξε φωνή. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, πρώτον. Έτσι. Δεύτερον. Αϊκάρα. Όλοι οι λίφτιδες, οι σαλιάριδες. Σαλιά. Θα πρέπει να ντρέπονται, να βγουν δημόσια. Ναι. Να ευχαριστήσουν τον Πρωθυπουργό. Τον κύριο Καμένο να του δώσουν ένα 7% αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο. Όποτε θα γίνουν εκλογές. Καλά Νικό μου. Παραχωρεί 21 στρέμματα. Τους κοροϊδεύει, τους παραμυθιάζει, τους δουλεύει. Ξεχάσατε όλη τη Μακεδονία και ξαφνικά θα κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι, για. Εάν κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ εκεί που βρίσκεται το γήπεδο του σήμερα, εγώ θα βγω γυμνός στο λευκό το πύργο πάνω και θα πω, θα φωνάζω στη μαδερφή. Δηλαδή, αν δεν έδινε τα 21 στρέμματα, όπως λέτε, στην, αν δεν παραχωρήσει τον ΠΑΟΚ, όλοι τώρα θα θυμόνται, θα θυμόνται τη Μακεδονία όλοι. Ξαφνικά που λέτε. Λίγο θα απαντήσω, τι ομάδα είναι αυτός ο ξάδερφος που μου μιλάει τώρα. Εγώ Πασεραϊκός. Πασεραϊκάρας. Μπράβο, Λεβέντη μου. Μόνο που δεν είσαι ΠΑΟΚ φτάνει. Ο Χάρτινος είναι αυτός. Ο Χάρτινος είναι. Χάρτινος. Μίλα μου στον Ενικό, μη μου ξαμιλήσω πληθυντικό γιατί έχω θέμα ακόμα. Α, εντάξει. Νικολάκι μου. Εντάξει, τον Ενικό. Ξέρεις τον κύριο Καστοριά FM συμπαρουσιαστής. Ναι, Καστοριά FM Νικολάκη. Τι με ρώτησες για το... Λέω ότι αν δεν παραχωρούνταν τα 21 στρέμματα στην δικαιοδοσία του ΠΑΟΚ για να προχωρήσει στην ανακατασκευή του γηπέδου, θα θυμούνταν όλοι το θέμα της Μακεδονίας, ας πούμε. Ξαφνικά τόσο πολύ επηρεάζει. Εάν επηρεάζει, λέει. Εγώ πιστεύω καθόλου. Δεν έχει οξύ. Κανέναν. Δεν επηρεάζουν τέτοια ζητήματα όσον αφορά, ας πούμε. Το ΠΑΟΚ όπως και τον ΑΕΚΣΥ. Ναι. Αλλά πλέον τον ΑΕΚΣΥ δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις τώρα γιατί χτίζεται η Αγία Σοφιά. Αχα. Ξεκίνησε. Ναι. Τότε του πετούσα την καραμέλα. Τώρα του ΠΑΟΚ δεν του πέταξα καραμέλα, του δώσα ένα κομμάτι τυρί. Εγώ νομίζω ότι πάντα μας ενδιέφεραν μόνο οι ομάδες μας και δεν είχε οτιδήποτε άλλο ας πούμε, σε επίπεδο πολιτικής. Αυτό ο ονειροπόλος είναι αυτό, Στέφανε. Καλό παιδί είναι αυτό. Καλό παιδί είναι, γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ πέρα. Στα καλύτερα παιδιά έρχομαι. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Στην Αγία Σοφιά δεν, δεν παραχωρήθηκαν στρέμματα εκεί, τέτοια αυτά ιστορίες, στο δασάκι, το έτσι. Ναι. Παραχωρήθηκαν με το έτσι θέλω. Όχι στρέμματα, αλλά η διαφορά ξέρεις ποια είναι. Ναι. Ότι εμείς βγήκαμε δημόσια, οι φίλοι της ΑΕΚ, και ευχαριστήσαμε τον κύριο Σπίρτζη, γιατί με την νομοθετική ρύθμιση την οποία έφερε, καταφέραμε να ξεπεράσουμε εκείνο τον απίθανο τον Βασιλόπουλο, τον οπαδό του Ολυμπιακού. Α, μάλιστα. Γιατί εμάς το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημά μας ήταν ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Και με την νομοθετική ρύθμιση του κύριου Σπίρτζη, τον οποίο ευχαριστήσαμε δημόσια, και η κυρία Δούρου, την οποία ευχαριστούμε δημόσια, γιατί υπογειοποίησε 20 εκατομμύρια ένατα. Ισχύει. Δεν μπορούσε να γίνει το γήπεδο. Τώρα καλά είναι λοιπόν να βγουν και οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ να ευχαριστήσω δημόσια τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Καμένο. Άσχετα αν το γήπεδο δεν μπορεί να γίνει γιατί η περιοχή αυτή, το λέω για άλλη μια φορά, έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Τέλος, τελειώσαμε. Να τα αρχαία. Δεν αλλάζει αυτό. Το Θεό μπάρμα να έχει. Εδώ στο τέλος θα γίνει το μετρό, ρε παιδιά. Θα γίνει, θα γίνει. Ξεχάσαμε και το μετρό. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο ότι θα ολοκληρωθούν και τα έργα του μετρό. Ναι. Εκεί μας κατάτησανε. Απίστευτο. Ναι, κανονικά. Στο εισιτήριο μετρό. Για να πας στο Χαριλάου και αυτό που έχουμε πει για το μετρό. Να ρωτήσω κάτι. Άντε πες. Τι έγινε εκεί με τον Βίτορο, εσείς δεν θα παίρνατε δανεικούς. Τι έχουμε τώρα. Ωραίος παίχτης, ευχαριστώ για το δώρο. Ρε άσε τώρα μη μου κάνεις τρίπλα μένα, άλλο σε ρώτησα. Δώρο έκανες, ελεύθερος είναι. Ο ποιος είναι ελεύθερος? Ο Βίτορ.
Τι λες, τρελό. Συνειδιοκτησία είναι, τι νομίζεις ότι είναι, τι δανεικό είναι. Δεν είναι την ιδιοκτησία, τον πήρες δανεικό από την ΑΕΚ, θα το λες ευχαριστούμε την ΑΕΚ, καθημερινά το λες. Καλά, άλλαξε πλευρά και σφίξε το μαξιλάρι δύο φορές και μπρούμε τα να κοιμάσαι. Άσε τώρα, άσε τώρα, μη. Θα κόψω κανένα βαθμό εκεί στο συμπολίτη όταν τελειώνουμε, εσύ κάτσε τώρα. Θα κόψω, δεν περνάει κανείς από εδώ. Ούτε ο Άγιος Μάρκο Λιβάγια περνάει από εδώ, να ξέρεις. Δεν περνάει ο Λιβάγια από εκεί. Δεν περνάει ούτε καν. Καλά, εντάξει. Θα έρθεις εδώ, θα πιεις μια φρέντο με το Θόδωρα στα επίσημα, στα VIP, όπως λένε στο χωριό μου VIPs, και θα φύγεις. Ναι. Θα πιεις και μια σόδα Τούμπορκο, όχι σουρούτι. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαο. 2-31-0-2-87-3-8 για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες. Λύνοντας χώρο ταξικά, πολεοδομικά ζητήματα, ίσως να μπορούσε να είναι και ένα θέμα, πως πριν από κάποιο καιρό ένας καθηγητής, νομίζω στο τμήμα στατιστικής του Παντίου, είχε βάλει ένα θέμα για τον Σαλπιγκίδη. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, το είχαμε αναφέρει. Ναι, ότι σκοράρει με τέτοια συνέχεια, ας πούμε, αν βάζει 9 γκολ σε τέτοιο χρονικό διάστημα, να μου βγάλετε, ας πούμε, την πιθανότητα και ούτω καθεξής. Ήταν μαθήμα στατιστικής. Ναι. Τώρα, ας πούμε, στα πολυτεχνία και στους πολιτικούς μηχανικούς θα τίθεται ζήτημα ανάπλασης γηπέδων. Θα βάλουν, ας πούμε, θα ήταν πολύ ωραίο ως τώρα που έχουν. Είναι μηχανικός, μας είπε για γήπεδο. Ναι. Είναι λίγα τα στρέμματα. Βγήκε ναι. Αρχαιολόγος, δεν κάνει. Για πάμε σε έναν λογιστή. Για πάμε. Λογιστής, θα μας πει ότι τόσα λεφτά αυτό δεν θα διαβρέμε να κάνουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ακούγομαι. Βεβαίως. Ναι, Γιώργος εδώ από Γερμανία, Αλεξανδρούπολη τώρα. Στέφανε, πού σε. Α, και εσύ με βρήκε. Πού σε, ρε. Εδώ είμαι. Πρώτο-τελευταίο Σαββατοκύριακο το ίντερνετ. Ναι. Ξυπνάμε να σε ακούσουμε. Λοιπόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο ξυπνάω, βλέπω στο Instagram εκεί στη Βιοπάλη. Ναι. Τίποτε εκπομπή. Ναι. Λέω, ρε, εσύ ψαράς έγινε αυτός, βγάζει τη θάλασσα 5-6 ώρα το πρωί. Τρίπλες κάνω. Τι γίνεται. Ναι, μετά σε ψάχθες και σήμερα σου λέω, κάτσε τώρα, φύγω λίγο από το δρόμο. Ναι. Έφυγα από το σπίτι, μην ξυπνήσω εκεί κανένα, σας πάω τηλέφωνο. Καλά έκανες. Λοιπόν, ποιος είναι το άλλο το παιδί, με συγχωρείς, ο Αγέννης. Ο Μπάμπης ο Μπατμανίδης είναι, που κάνει την εκπομπή εδώ. Γιώργος εδώ, σου, Γερμανία, Γιώργο. Είμαι τώρα Αλεξανδρούπολη, όμως διακοπές για λίγο. Ναι. Λοιπόν, τι λέει, ρε Στέφανε, στον άλλο το σταθμό έβαλα πρώτα, αλλά δεν κατάλαβα ότι είσαι εδώ. Ωραία, ρε, εσύ, ωραία, ρε φίλε, εδώ πέρα πήρα τέτοιο πέρα, εδώ παίζει με Champions League εδώ να πούμε. Ωραία, ρε, εσύ, μπράβο. Πώς την παλεύεις, ρε, εσύ, τόσο πρωί, ρε, μέχρι βράδυ στο μαγαζί, είσαι. Σταμάτα, και πρωί, ρε, εδώ, μπράβο, ρε, έτσι. Πώς την παλεύεις, νέα παιδιά είμαστε, ρε, από δουλεύουμε. Μπράβο, ρε, μπράβο, Στέφανε. Ρε. Κοίταξε, ρε, μας χαντακώ. Δώσουμε το μετάλλι, το κλειδί της πόλης, ωραία, λέει, μπράβο, τι μπράβο. Ε, ναι, ρε, εσύ, εντάξει, μια χαρά, πρωί, εντάξει, από τη μία, για μένα δύσκολα, ρε, εσύ, και το σώισο και τους χαντάκωσες, να πούμε για αυτούς. Πώς θα, από Γερμανία μια ώρα πριν είμαστε εκεί. Πρέπει να πέτει ώρα εκεί, δεν είναι να σας ακούμε. Θα ακούς τώρα εκεί, θα ακούς λόγω επειδή τελείωσε εκεί σφινωμένος. Θα βάλεις εκεί την Google, θα πατήσεις το σταθμό, κολλημένος εκεί θα είναι. Δεν θα αλλάζεις πουθενά. Ναι, ρε, εσύ. Τελειώσαμε. Αυτά, ναι. Τελειώσαμε. Άλλο τάξη, ωραία. Σ' άρεσε. Ωραία, μπράβο, ρε. Ρε, ναι, καλά, είμαστε, κρατάμε καλή παρέα, να ξέρω. Ναι, κοίταξε τώρα. Ναι, δυσκολεύτηκα λίγο να ξυπνήσω. Δυσκολεύτηκα λίγο για την παρέα. Ναι. Με το άλλο το παιδί. Ναι, ρε, εντάξει. Λίγο διακοπές χθες, λίγο γυμνάστηκα και ήμουν χάλια και θα κοιμηθώ. 7 η ώρα ξυπνήσα. Έλα, όταν θα κατεβείς κάτω για να πας στην Κατζολία, θα περάσεις από εδώ. Ναι, ρε, τύπα, σούπα, έκλεισα εκεί, έκλεισα ξενοδοχείο, δωμάτιο εκεί, δίπλα θα με. Θα έτσι θα ξυγείτε. Ναι, μην πας στα σόγια γιατί έχει γκρίνια, άσε να γουστάρεις λίγο. Όχι, ρε, εσύ, τι θα είναι εκεί ένας πάνω στον άλλον, εντάξει. Άσε τώρα. Ναι. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, εντάξει, η Εθνική, ρε, παιδιά, πόσο έπαιξε τώρα, από εσάς ακούω, χάσαν τελικά. 2-1, ρε. Μόνο εδώ θα ακούσεις, μόνο εμείς, κανένας άλλος. Κοίταξε, καλά είναι που χάσαν να βάλουν λίγο μερική μυαλό, γιατί δεν γίνεται Τζιόλης, να θυμήθηκε να πούμε αυτός. Μα δεν έπαιξε ο Τζιόλης, γι' αυτό έχασε η Εθνική. Δεν έπαιξε το μοντέλο. Στο τελευταίο. Δεν έπαιξε. Στο τελευταίο. Ναι. Το τελευταίο, πώς μου τους καλείς αυτούς ξανά, είπαμε μετά την Κροατία τα παράζεται, ξεχάστηκε αυτή η γενιά, ανανέωσε, την πάει ανανέωση, σκύπε. Άντε. Έγινε. Άντε, καλή συνέχεια. Συγχαρετούμε, τσάο. Μπάμπης, Μπαμπίνος εδώ, Μπάτμαν, ο περιβόητος Μπάτμαν, καλά, ρε. Έγινε. Θα σας κάνω φροντιστήριο. Γεια. Λοιπόν, τι να πάρεις. Σιγά σιγά εμείς θα ολοκληρώσουμε την πρωινή μας διαδικασία. Ανοίξαμε τα ματάκια μας, βγάλαμε την τσιμπλίτσα μας.
στο κεράκι από το αυτάκι. Ωραίες πρωινές εικόνες. Όπως έλεγαμε και χθες, ο Sherlock Holmes διώχνει την τσίπολα από το μάτι. Αυτό ακριβώς. Και ανακαλύπτουμε νέες πτυχές μέσα στην πραγματικότητά μας. Καινούργιες ειδικότητες για τα γήπεδα. Αλλά καινούργιες ειδικότητες γενικότερα επαγγελματικές. Είναι εκπομπή ο ΑΕΔ. Πάρε αυτό μπορεί να είναι πετατζής, να ξέρει. Να ξέρει από πετά. Θα μας πάνε, να μας πει ότι θες σκυρό, δε ματέως, θα βάλω. Να σου πω κάτι, θέλουμε και έναν. Πώς λέγονται αυτοί που χαράσουν δρόμους. Δρομοχαράκτες. Ναι, ναι, αυτοί α πούμε για να μας πούν πώς θα διαμορφωθεί εκεί η περιοχή, τι πρέπει να γίνει. Μόνο δρόμοι. Ένα συγκοινωνιολόγο δηλαδή. Ένα συγκοινωνιολόγο, γιατί δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος σταθμός που ολοκληρώνεται του μετρό είναι σχεδόν κατά το 90 κάτι έτοιμος. Ναι, είναι ο σταθμός στην Παπάφη. Ο οποίος είναι ο πιο κοντινός στο γήπεδο της Τούμπας. Εγώ τώρα αυτό το λέω για τους λάτρεις στατιστικής, θα μπορέσουν να αντιληφθούν. Παρακαλείτε, επειδή θέλουμε πετατζή στον αέρα, να πάρει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος τώρα. Ενώ ας πούμε στο δεν ξέρω τι κάνει ο σταθμός εκεί στη Νέα Ελβετία που θα είναι και. Δεν ξέρω, είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται κοντά στο γήπεδο του Χαριλάου. Από εκεί θα αντιληφθούμε. Δεν βλέπεις προκοπή. Δεν βλέπεις. Στα παλιά Χαλκιδικής δεν γίνεται. Δεν γίνεται προκοπή, αλλά θα ολοκληρωθεί πρώτα ο σταθμός που θα βολεύει περισσότερο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Άρα το γήπεδο. Για τον ΠΑΟΚ γίνονται. Πάλι για τον ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον λαό, να παραδώσουμε την σκυτάλη στον. Στη Τσατσαρό μέχρι και τις 10 εδώ. Ζουμουσούς. Έτσι. Εμείς. Από το άλλο το παιδί και το Στέφανο. Το άλλο το παιδί. Θα το καθιερώσω, τελείωσε. Θα το καθιερώ. DJ το άλλο το παιδί. Το καλύτερο. Λοιπόν, σας φιλούμε, μου χαιρετούμε. Όχι, τίποτα. Κατέβασε τις μηχανές. Τελειώσαμε. Κατέβασε το Airbus. Παρακοιμηθούμε. Κοιτάει ο ένας τον άλλο στα μάτια και είναι σε φάση. Άντε. Μιλικό θα παίξει. Με όλα τα παρεπόμενα. Με όλο το. Κάτσε καλά. Λοιπόν, φιλιά. Να και τα μια υπέροχη μέρα.